Μένεται ο πόλεμος, Ασλάμα, μέχρι τον Μάιο. Θα φτύσουμε αίμα. Θα φτύσουμε αίμα. Χθες φτύσαμε αίμα και προσωπικά. Με το δόντι. Καλημέρα, ξαδέλφια. Σωτήρης Δασκαλάκης, η επιλογή, νομίζω ότι καλύτερη επιλογή για εισαγωγή από Σωτήρη Δασκαλάκη, τα τελευταία 3 χρόνια εγώ δεν μα τα ξαναθυμάμαι. Εγώ τουλάχιστον έτσι, αν θυμούνται άλλοι, ας μου το πούνε. Πίστευτα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Ποιο μάτς είναι? Παιδιά, κάντε πλάκα. Ποιο μάτς είναι αυτό? Ποιο μάτς? Έχουν μπει όλοι μέσα, βαράνε παίκτες, χαμός. Γενικός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Αθηναϊκός. Γιώργος στο Δημόπουλο. Ολυμπιακός ήταν Αϊκός, ναι. Ένα ακόμα που παράτησε τον Ολυμπιακό. Όχι, τον Ολυμπιακό δεν τον παράτησε αυτό, συγγνώμη. Πολύ τον παράτησε. Πολύ τον παράτησε τον Ολυμπιακό. Αλλά το κάνουμε εμείς και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Μην αγγίξουμε, μην αγγίξουμε τον Ολυμπιακό. Μητρόπουλε, συγγνώμη, Αποστολάκη, συγγνώμη. Θέλει κάτι, πώ μπερδεύουμε έτσι. Μαϊκαλακό, τι έχω πάθει σήμερα, ρε παιδιά. Πρωί-πρωί, τι έχω πάθει, τι έχω πάθει. Λοιπόν, ο φρυγανοαναθρεμένος Σωτήρης Δασκαλάκης είναι μαζί μας, με συγκινεί που χτυπάει φρυγανιά πρωί. Αυτός δεν είναι ο Δασκαλάκης, ο Βοσινάκης. Ούκο λίγες φορές έχω χτυπήσει φρυγανιά, αλλά και τώρα το κάνω, αλλά κυρίως μετά τις 8 το βράδυ, μετά τις 8.30. Μικρός έτρωγα λοιπόν, ένα κουτί ολόκληρο. Είναι η τρόικα της καρδιάς σου. Να κερδίσουμε χρόνο, γιατί έχει πολύ ψωμί η σημερινή ημέρα. Ήρωας Παναγιώτης Παπαδόπουλας με διαλυμένη οδοντοστοιχία ήρθε. Πραγματικά του φύγαν τα δόντια, έψε. Ήρωας έκανε κουράγιο και ήρθε σήμερα. Αν όμως γινόταν το στραπάτσο, νομίζω ότι σήμερα θα έλεγε. Θα τα λέγαμε από Δευτέρα. Ασταμάτω, χάλια το δόντι, έβγαλα δε μου. Χάλια, άστο, με έχει βγάλει, μου είπε εξαγωγή. Τι ήταν αυτό το να κάνω, μου είπε να κάνω μια ερωτική. Ευτυχώς πήγα πριν το μάτς. Καλά, δεν άντεχα ούτως ή άλλως, αλλά ευτυχώς πήγα πριν το μάτς. Να δω τώρα τι βάζει, Σωτήρη. Να δω τώρα τι βάζει. Α, το ίδιο, βάλε εδώ, βάλε ναι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, παιδιά. 4 μονές προσκλήσεις δίνει σήμερα η Τρόικα για το live του Γιάννη τον Αγγελάκα αύριο το βράδυ στο Block 33. Ούτε μία ούτε δύο. 4 μονές, το τονίζω, μονές. Μην πάτε στην είσοδο και πείτε ο Ασλαμάς έλεγε διπλές. Έχει γίνει ούκο λίγες φορές κι αυτό. 4 μονές προσκλήσεις. Γιάννης Αγγελάκας και 100 βαθμοί Κελσίου αύριο το βράδυ στο Block 33. Είμαστε εν αναμονή και άλλων. Και άλλων ίσως διαγωνισμών που έχουν να κάνουν με τον Άρη. Σε λίγο. Δεν μπορούμε τώρα να πάρουμε την ευθύνη πάνω μας. Σωτήρης Δασκαλάκης σε δεύτερη επική επιλογή. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ζητάτε ό,τι κομμάτι θέλετε σήμερα από τρύπες. Δεν σημαίνει ότι θα ακούσετε αυτομάτως, αλλά μπορείτε να ζητήσετε. Ό,τι κομμάτι θέλετε από τρύπες. Το τονίζουμε. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο θα ήταν μήνυμα προς εσένα. Ναι. Από τις τρύπες. Ναι. Η εκπομπή είναι μεγάλη. Μην την κάνεις καρναβάλι. Καλό. Καλό. Ναι, βέβαια. Σε φόρμα. Ναι, χάρη με τσίρκο, ναι. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα. Βοηθήστε μας κάποιος. Βοηθήστε μας. Για ποιον λόγο ο 24χρονος. Ο 24χρονος. Ναι, καλά το είπα. 24χρονος. Έλλην επιθετικός Δημήτρης Μάνος δεν πανηγυρίζει τον γκολ το οποίο πετυχαίνει εψέ στην Τούμπα. Ειλικρινά έχω ρωτήσει 10 άτομα, δεν ξέρει κανείς. Για ποιον λόγο δεν πανηγυρίζει τον γκολ το οποίο πετυχαίνει εψέ στην Τούμπα. Τι είναι. Sorry, τι είπα, sorry. Στην Τούμπα, παιδιά. Sorry, καλά, αγαπημένη Τούμπα, δεν το σχολείο, δεν είναι. Στην Τούμπα, έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι έχουμε τέτοιο εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα. Δηλαδή, τι, με το καλημέρα. Συμμετοχή σε διαγωνισμό για Αγγελάκα. Και βάζει λουκαλάκι. Πολύ ευγενικό. Καλημέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Μάριε, ο Σφιντέρσκι του ΠΑΟΚ δεν μοιάζει με τον. Εκεί πέρα το κόβω. Μοιάζει με 30 εκατομμύρια, με 50 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Το έχουμε quiz. Opticon Express. Διπλό quiz σήμερα από την Opticon Express. Σου δίνω την ευκαιρία, δηλαδή, αν δεν ξέρεις το ένα, να απαντήσεις στο άλλο. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Opticon Express ή ζευγάρι γυαλιά οράσεως από την Opticon Express. Καλημερίζουμε τον Αντώνη, The Master of Όρασης Δημητριάδης. Κάρολ Σφιντέρσκι, ο Σκοτσέζος, λυτρωτής του ΠΑΟΚ στο εψεσινό παιχνίδι της Τούμπας με τον Μπάς Γιάννηνα. Επαναλαμβάνω, ο Σκοτσέζος, λυτρωτής του ΠΑΟΚ στο εψεσινό παιχνίδι, σε παραδέχομαι, μπράβο, στο εψεσινό παιχνίδι με τον Μπάς Γιάννηνα. Είναι ο χαμένος αδερφός του ποιου πρώην ποδοσφαιριστή της Manchester United. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ο χαμένος του αδερφός. Δεν το ξέρεις αυτό, δεν μπορείς να απαντήσεις, μας ακούνε και κυρίες και παιδιά και άσχετοι.
σου δίνουμε κι άλλη μια ευκαιρία. Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Τι νούμερο είναι η βαφή που χρησιμοποίησε για την εμφάνισή του στο εψεσινό παιχνίδι της Τούμπας ο 28χρονος περήφανος Αθηναίος goalkeeper. Το πήγε στα άκρα. Δεν ξέρω, για όσους παρατηρείτε, είχα την τύχη στα αριστερά μου να κάθεται μια υπέροχη κυρία και έκανε καταπληκτικό σχόλιο. Τι νούμερο είναι η βαφή που χρησιμοποίησε ψε ο Αλέξανδρος ο Πασχαλάκης? Και κάποιο σχόλιο. Κινδυνεύει να τα κάψει, βρε Αλέξανδρε, είσαι νέο παιδί. Κάθε εβδομάδα, κάθε τρεις μέρες. Γιατί γίνει το εξής, Παναγιώτη. Τον βλέπουμε με άλλο στο πρωτάθλημα και Παναχαϊκή στο κύπελο με άλλο. Με άλλο μαλλί. Η διαφορά είναι 3,5 μέρες. Άντε, πες εδώ μια εβδομάδα. Ναι. Αλέξανδρε, με αγάπη το λέω, επειδή σε συμπαθώ πάρα πολύ. Νεϊμάρ με γάντια. Σε παρακαλώ πολύ, και αγόρι μου, μήπως τα κάψεις. Ωραίο, πάει αυτός, 1,5-2 μήνες, χάνει το Champions League. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, απαντά σε ένα από τα δύο. Τι είπε? Είναι σε φόρμα. Ναι. Είναι σε φόρμα. Φόρμα είμαι, όπως παρά, το ότι, παρά το ότι είναι χωρίς δόντια. Έτσι. Έχει πολύ ψωμί η σημερινή ημέρα, εννοείται. Γιώργο, πολύ, πολύ θετική αύρα από το μήνυμά σου. Να είσαι καλά, 169, Γιώργο. Ειλικρινά, πάρα πολύ θετική αύρα από το μήνυμά σου. Οκ. Okay. Για αυτόν που λες, κανονικά το διαβάζουμε, αλλά τέλος πάντων, άστο. Δεν πειράζει. Θα το διαβάσουμε μετά. Για αυτόν που αναφέρεις εσύ ότι μοιάζει ο Σφιντέρσκι. Πολύ λίγο ναι. Πολύ λίγο ναι με αυτόν που λες. Εντάξει. Ζητάτε κομμάτια, τρύπες, ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Τρύπες όμως. 4 μονές προσκλήσεις, Γιάννης Αγγελάκας, 100 βαθμοί Κελσίου, αύριο το βράδυ, στο blog 33 FM και ονόματε πόνιμο, δίπλα γράφεις live ή Αγγελάκας, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, από την εψεσινή βραδιά, παιδιά, Ελλάδα-Αγγλία. Αγγλία-Ελλάδα. Ελλάδα-Αγγλία. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει φως στην άκρη του κούνελ. 164, σε λατρεύω κάθε μέρα περισσότερο. Είδες. Είσαι στους 3-4 πιο αγαπημένους μου παοκτσίδες. Εγώ του ζητάω συγγνώμη για το χθεσινό σχόλιο του τέτοιου του Ζαλτίδη. Έτσι. Που πάει να τον εκθέσει τώρα στον αέρα. Απαράδεκτο. Εντάξει. Okay. Αυτό είναι χτύπημα κάτω από την. Πού είναι ο Φορμάκιας, δεν ήρθε σήμερα, ε? Πρέπει να ζητήσει και μια συγγνώμη, έτσι. Όπως και έτσι. Για το φιλικό το χθεσινό του ΠΑΟΚ. Που γελούστε. Όταν το βλέπω και μετά θα είμαι δίκαιος. Επιτέλους. Έπαιξε τελευταίου τρει μήνε, ναι, και έχει παίξει δύο, ναι, μάτς. Άτε, ρε, με τρία μάτς, συγγνώμη, το συγγνώμη εγώ. Με Παναχαϊκή τα δύο, ναι. Βλέπει παιχνίδι 5-0, ναι. Βλέπω μπάλα. Ναι. Ξέρω, έπαιξε, ήρθαν οι άνθρωποι, παίξαν πέντε μάτς. Εστίασε σε άλλο πράγμα στον πάγο Παναχαϊκή, βέβαια. Και ψε. Που φεύγουν οι άλλοι 3-2. Ναι, συνέχισε, συνέχισε. Από αλητία είναι. Αλητία. Ο διαιτητή εκείνο είναι κακό. Ο διαιτητή εκείνο είναι κακό. Κακός. Και υπάρχει κάποιο τέτοιο. Δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Και καλό είναι στο ποδόσφαιρο, ξέρεις τι να κάνουν. Να βγάλει άλλο νόμο η FIFA, ρε φίλε. Άλλο νόμο. Να πει, ξέρεις τι. Αν δοθούν δύο πέναλτι σε μια ομάδα, δεν μπορεί να δει τρίτο. Τέλος. Τι χου είναι αυτό με τους διαιτητές, ρε φίλε. Του Βαρέλα είναι πιο πέναλτι από τα υπόλοιπα. Όχι τα άλλα δεν είναι. Του Βαρέλα στο 77. Θες να πεις του Κρέσπα, μήπως. Και του Κρέσπα, αλλά του Βαρέλα, ρε φίλε. Τον έχει πιάσει, ρε φίλε, και τον ρίχνει κάτω. Απλά σου λέξει, έχω δώσει δύο, δεν μπορώ να δώσω τρίτο. Τι λογική είναι αυτή. Όχι, θα σου πω, Παναγιώτη μου. Εγώ το πρώτο. Το δίνα, δεν το δίνα. Το πρώτο. Πρώτο. Το δεύτερο δεν το δίνω με τίποτα. Ευτυχώς το είδα με 30 παοξίδες, ναι, που οι μισοί έχουν παίξει και μπάλα κιόλας. Μάλιστα, θα σου πω και ποιοι είναι οι δύο. Ναι. Δεν με νοιάζει το τι πάνε αυτοί. Ναι. Εγώ το δεύτερο δεν το δίνω με τίποτα. Ναι. Είναι πολύ καλή θέληση. Ναι. Το πρώτο. Το έδινα. Το πρώτο ποτέ το ψιλοέδινα. Το άλλο που λες. Αλλά έχω άλλες φάσεις. Πώς θα το έδινες το πρώτο? Ευαγγέλιο, ρε φίλε, φεύγει πάλι του σχεδόν με σκαριά. Πώς θα το πω διαφορετικά? Δεν δίνει, Παναγιώτη, ναι, δες το τώρα. Ναι. Προς τιμήν του, σου λέω, δίπλα μου είναι παοξίδες. Ναι. Ποιο δεν δίνει? Γιατί τρώει κίτρινη κάρτα ο Λίγα στο 55? Παίρνει κίτρινη κάρτα. Για διαμαρτυρία. Ναι. Σωστά του τη δίνει. Ναι. Γιατί διαμαρτύρεται όμως ο περήφανος Αλβανός? Γιατί, για πες μας. Το βλέπει το μάτς. Για αυτό που του κάνει ο Πέλκας. Και δεν δίνει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Πέλκα. Με κόκκινο. Για πάω, το φάουλ που κάνει στον Ευαγγέλου. Για τον γκολ των. Και ξέρεις που βρισκόμαστε εκεί, Παναγιώτη. Στο, ναι, 55. Στο 55. Για τον γκολ που βάζει ο Παζιάννενα. Εκεί είναι τι, οριακά είναι πάλι. Τον γκολ τι έχει. Τι, α, δεν είναι offside. Ούτε αυτό είναι offside, έτσι. Του πάω με στην Τρίπολη. Πώς γίνεται ένα offside και του. Και το είδα τρεις φορές. Του πάω πώς. Το είδα τρεις φορές. Τώρα, αν είναι. Ξαναβάλτε μου τώρα. Αν ο Πάουκ έχει τη διαιτησία, αν είναι ένα εκατοστό offside. Εντάξει, καλά.
Με offside. Μία τελική θα χαρα αυτό το παιχνίδι. Με μία τελική ο αντίπαλος θα χαρα αυτό το καλά, παιχνίδι. Καλά, συγγνώμη, ποδόσφαιρο είναι. Ναι, εντάξει. Με μία τελική. Αγγλία έχασε. Ναι, και αυτή η τελική είναι offside. Παλικάρι μου, τι είσαι Αγγλία. Ναι. Η Αγγλία δεν πήγε παγκόσμιο ναι. σε ματς που πρέπει να λήξει 9-0, 9-0. Το 74 ωραία. Και λήγει 1-1. Εντάξει, με την περίφημη, η περίφημη βραδιά του κλόουν Τομασέφσκι. Πάντα έχετε μια δικαιολογία, ρε Μαρή, να πείτε. Πείτε, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Στο χθεσινό ματς τώρα. Έχει παράπονα από το Φώτη Φωτιάδη. Αν έχω παράπονα. Δεν σου βγάζει τον μάτο. Α, πάλι κόκκινο, πάλι κόκκινο. Δεν σου βγάζει τον μάτος, τον βρίζει δίπλα ο Παοκτσής, ο φίλος μου ο Χρήστος, γνωστός επιχειρηματίας της πόλης. Μάλιστα. Του λέει ρε εσύ μάτος, με τα νεύρα μας παίζεις. Μάλιστα. Γνωστός Παοκτσής επιχειρηματίας της πόλης, λέει πάλι σ' αφήνει παίζεις. Μάλιστα. Όχι ρε Παναγιώτη, κάτι περίμενε. Ναι. Γιατί μην τρελαθούμε. Και μου λες τώρα αν του Μάνου ναι. είναι ναι. ένα εκατοστό offside. Κάτσε ρε φίλε. Που το βλέπουμε στην τηλεόραση. Με τον Εργοτέλη, ξέρετε να τα λέτε. Εκτός αν θες να κάνουμε πλάκα. Αν θες να κάνουμε πλάκα. Κάτσε με τον Εργοτέλη ποιο. Στο κύπελο. Με τον Όφη λες η μπάλα έχει φτάσει στην. Ναι, με τον Όφη λες η μπάλα έχει φτάσει στην Ιερά Πέτρα. Που δεν μου δίνει το πέναλτι στον. Πέστον. Στον Ζάμπα. Στο Ζάμπα. Μέσα στην Τρίπολη βλέπεις τι γίνεται. Δηλαδή αν ο Πάκου είναι διετησία που έχει ο Ολυμπιακός τα χρόνια τα ρόδινα έτσι. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Περίμενε. Τελευταίες 5 μέρες μιλάμε για αυτά τα περίφημα του Ολυμπιακού. Ναι. Και τι, σε που τι... δεν το είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός έτσι. Όχι, δεν είναι κομπλεξικό. Όχι, τα είχε. Έβλεπε, ήξερα τι βλέπω. Τα είχε επειδή είναι ποδόσφαιρο Παναγιώτη. Ναι, και μπορεί με μία φάση να χάσει πρωτάθλημα. Ναι, ο Πάοκ θα είναι η μοναδική ομάδα που λέτε ότι έχει τη διαιτησία και έχει σφυρίγματα εναντίον του. Άκου τώρα, ποια είναι η διαφορά. Ήρθε σφορμάκια, έλα ζητά να διαφορά. Τότε και βάστα, μη τολμήσει ο Πα και αν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα μέχρι τότε, αν το έχουμε πάρει τελευταία αγωνιστική, μη ζητάνε ένα βαθμό. Παίξατε εσείς ένα παιχνίδι, μια ομάδα που ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο. Δεν ήρθε να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι ντροπή. Προπαγάνδα. Ποια προπαγάνδα αυτή που έκανε χθες, ρε. Προπαγάνδα. Αυτή η προπαγάνδα για αυτή μιλάς. Σε ύψη στο βαθμό. Ποια είναι η προπαγάνδα, αγόρι μου. Ξέρεις τι λέει. Περίμενε λίγο. Πριν μιλήσεις, πριν μιλήσεις, πριν μιλήσεις. Άκου τώρα τι λέγατε. Έλα, μωρή, ήρθε ο Πας Γιάννη για τη φιλικό. Βέβαια, ναι. Γίνεται το 1-0. Περίμενε. Να τελειώσω, να τελειώσω. Θέλω ένα λεπτό. Άκου τι κάνει ο μέσος Έλληνας. Ο μέσος Έλληνας τι κάνει. Ήρθε ο Πας Γιάννη για φιλικό. Χαχαχάχου, λείπουν 7 παίκτες. Στο πέναλτι δεν πέφτει ο Βελίδης. Χαχαχά, είναι πιασμένος. Είναι. Δεν είπα τίποτα. Όχι, δεν είναι πιασμένος. Όχι εσύ. Εγώ. Ο μέσος Έλληνας τι λέει. Πώς γυρνάει η σκέψη σε όλο το παιχνίδι. Γίνεται μετά το 1-1, αρχίζουμε μετά λέμε, έλα μωρέ το κάνουν για τέτοιο, για τα μάτια του κόσμου, όχι τα αφήνουν κτλ. Γίνεται το 2-1, να λοιπόν έχασε και έχασε ο Πας Γιάννη. Αυτό πράγμα γίνεται 50 λεπτά. Αυτό το πράγμα γίνεται 50 λεπτά. Α, εσείς δεν το κάνετε αυτό. Δεν το πάλεψε δηλαδή ο Πας Γιάννης. Με τον Ολυμπιακό επιτρέπεται να το κάνει. Σιώπη, εσύ που είναι δανεικός ενώ δεν είναι, δεν το κάνεις. Τι να κάνω. Που λέγατε ότι είναι δανεικός. Που μας λέγατε ότι ο Βέλεφ είναι από τον Ολυμπιακό. Ο Κουέστα που έβγαινε ο άλλος και έλεγε. Ολυμπιακός τον έδωσε. Τα λες. Δεν τα λέτε εσείς αυτά. Πες τα, αγόρι μου. Σου είπα εγώ να μην τα πεις. Τι να πω. Σου είπα εγώ να μην τα πεις. Τι να πω. Τι να πεις. Τι να πω. Δυο ουρακοτάρος πέναλτι πήρες πάλι. Τέσσερα πρέπει να πάρει. Μεγαλύτερη σφαγή του αιώνα. Ο Λίτσας είναι κολλήνα μπροστά του. Ο Λίτσας είναι κολλήνα μπροστά του. Τέσσερις. Καλά σε κάνει και ο Λίτσας μέσα. Είναι κολλήνα μπροστά του. Σου αφήνει τον Μπέλκα μέσα. Άκουσε με λίγο. Αν ο Πάοκ ήταν αλήτης, ήταν αλήτης, αυτό το γκολ δεν θα μετρούσε. Και αν μετρούσε, θα είχαμε άλλα. Θα είχαμε άλλα γύρω γύρω από τον. Πώς το λένε τον βοηθό. Θα είχαμε άλλα γύρω του. Σαν αυτά με τον Τζίλο. Όχι με τον Τζίλο. Έτσι τι άλλα θα κάνα φωνή, ρε παιδί μου. Παίξε καλύτερα γιατί μπορεί να. Αν είμαστε αναλύτες. Είναι άγιος ο άλλος. Αν χάσει αυτό το πρωτάθλημα είναι ντουγάνι θα είναι. Α αποσβήνουμε για από ποδοσφαίρο, έτσι τέλος. Α τώρα που σβήνεις, καλά μου το θύμισες και είδε και άγιος κτλ. Να πω ότι είναι κοντά η αστυνομία στο να βρει ποιο παιδάκι άναψε τον μπουρλότο στο αμάξι του Λουτσέσκου τότε που το κάψανε. Μπα, μάλιστα. Μπράβο. Ας το βρουν. Με τους Αγίους. Ας το βρουν. Λοιπόν, βάλε Σωτήρη. Βρε, ας το βρουν. Βάλε λίγο τον Σωτήρη. Βρε, άντερε μου. Να. Βάλει τις Ξάνθες εκεί που είχε παρκαρισμένο ο Λουτσέσκου το αυτοκίνητό του. Πήγε ένα παιδάκι και άνοιξε το αυτοκίνητό του. Εσείς από κάτω. Εσείς. Μπούμ το αυτοκίνητο. Μονάζικα δικά σας. Εσείς μονάζικα δικά σας θα θέλετε. Μονάζικα δικά σας. Σου λέμε για το πέναλτι. Σου λέμε για το πέναλτι στην Κρήτη. Η μπάλα έφτασε ο άλλος στην Ιερά Πέτρα. Ξέρατε ότι θα το γυρίσετε. Με αυτά τα πέναλτι. Που δίνει ο Φωτιάδης. Δεν τρέπεσε καθόλου. Τροπή δεν και έσχος καθόλου. Ειδικά το δεύτερο. Δεν τρέπεσε καθόλου. Πήραν τηλέφωνο. Άκου λίγο, Μάρια. Άστον αυτό να. Πήραν τηλέφωνο από το ζωολογικό κήπο. Του έφυγε, λέει. Το πέναλτι που γίνεται που εκτελεί ο πέναλτι. Το 1-0 είναι ίδιο με το πέναλτι στο Άρης Παναθηναϊκός. Γιατί δεν ουρλιάζεται εδώ πέρα. Ποιο? Τι? Ίδιο με το πέναλτι στο Άρης Παναθηναϊκός. Τι λες. Πανομοιότητα. Στο δικό σου πέφτει ο παίκτη και δεν κάνει τίποτα. Ποιο?
και πάει ο δικός σου παίκτης και ορμάει. Η μόνη ανατροπή είναι εκτός περιοχής. Άντε ρε χαμένε. Α, Παναγιώτη, κάτι άλλο. Εκτός περιοχής από τον άλλο. Και κάτι άλλο. Και περίμενε, κάτι περίμενε, άλλο. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε και κάτι άλλο. Το δεύτερο δε πέναλτι, ναι, είναι ντροπή. Στο Βαρέλα. Ντροπή. Στον Κρέσπο. Ρεσί. Έχει τι? Το χέρι του πάνω. Ναι, ρε Παναγιώτη. Ποιο χέρι του πάνω τι έχει κάνει. Τον με τον Μπρούνο Γκάμα τον ανέτρεψε. Με την ίδια ευκολία, αγόρι μου, γλυκό. Το παίρνει ο Ολυμπιακός με την ίδια ευκολία το παίρνει. Ο ίδιος λοιπόν διαιτητής την προηγούμενη αγωνιστική. Το βάζει πάω Ολυμπιακός, αγόρι μου, γλυκό. Ή θα το πάρουμε ή θα τελειώσει. Κατάλαβε τέτο αυτό το πράγμα. Και ας το καταλάβει καλά. Όχι, δεν απειλείται. Είναι το μάτς των 35 ετών. Αν δεν πάρουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το μάτς μπορεί να μην τελειώσει εύκολα. Δεν θα τελειώσει εύκολα. Εύκολα. Σου δίνει βουτιά. Ποια βουτιά, ρε. Ακπομ! Ακπομ! Μην είναι Βρετανός. Εσχρή η βουτιά που κάνεις για να πάρεις το φάουλ που είναι μισό πέναλτι. Να το εκτελέσει ο Μαουρίτσιο. Εσχρότατη. Υπερτσάρα ο Άκμου, τι έχει. Δεν το πέναλτι. Δεν μπορεί να το βάλει, φίλε. Δεν πειράζει. Θα το βάλει με το τρίτο πόδι στον Ολυμπιακό. Περίμενε, περίμενε. Βλέπω είσαι λίγο τέτοιο. Τι. Δεν είμαι συγκισμένο, φίλε. Τι έγινε, τον γκολ του Μελουνιώνη είναι κανονικό. Ρε φίλε, εύχομαι ολόψυχα να χάσει τέτοιο τίτλο. Σαν τον γκολ του Μελουνιώνη να είναι έτσι όπω θα βλέπει οριακό. Έχω χάσει Παναγιώτη. Ποιο αγόρι μου. Ποιο. Τίτλο. Ναι, Παναγιώτη. Ο Άρη. Ναι, Παναγιώτη. Με τέτοιο γκολ. Ναι, όχι. Τι? Με πέναλτι που δεν μου δώσανε από τον κύριο Παμπορίδη, τον κολλητό σου. Άρης ΠΑΟΚ 0-0. Βγαίνει ο Κο και μόνος του. Τίτλο ο Μαλεζάς. Τίτλο, θα έπαιρνα το κύπελο. Ο Μαλεζάς τον ανατρέπει και ο Παμπορίδης λέει: παίζεται Παναγιώτη. Θα έπαιρνε εκείνο. Επί του Γκαγκάτση Παναγιώτη. Θα έπαιρνε εκείνο το κύπελο. Ο Φωτιάδης που σου δώσε του δυο ουρακοτάγκου χθε Παναγιώτη. Δεν δίνει στο Λάρισα Άρη Παναγιώτη μου. Μάρ πέναλτι στον την κοινή Παναγιώτη μου. Μάρ και δίνει του ουρακοτάγκου χθε. Άντερε χαμπέλε. Άντερε χαμπέλε. Θα μιλήσει για εύνοια στο κύπελο. Τα ξέχασε. Τα ξέχασε με στην ξάδη τι γινότανε. Τότε ήταν καλή ξάδη. Δες το κάτι άλλο ρε. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Αυτό είναι το κάτι άλλο. Τέσσερα πέναλτι πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ χθες. Φιλοσοφική εταιρεία. Goal offside βάζει ο Πας Γιάννερα. Goal offside. Φτύνουν αίμα. Θα πούμε καλά τελευταία αγωνιστική με τον Πας. Αυτό offside. Ψάχνεις να βρεις τηλεοπτικά αν είναι έκατος. Εύχομαι ολόψυχα να βάλει τέτοιο γκολ ο ΠΑΟΚ στο 90 με τον Ολυμπιακό. Να δω τη Δευτέρα εδώ πέρα. Εμείς θέλουμε τέτοιο να βάλει. Ότι είναι τηλεοπτικό offside. Α, τηλεοπτικό offside. Να μειώσει ένα δύο. Α, του ΠΑΟΚ είναι τηλεοπτικά offside. Εδώ είναι τα άλλα. Και το εργοτέλης ΠΑΟΚ τηλεοπτικό offside. Στο 55 σου βγάζει τον Μπέλκα και παίζεις με 10. Α, με 10. Και μετά από 13 λεπτά είναι η φάση που παίζει. Ότι δεν παίρνει ούτε μια κίτρινη παίκτη στον Ιωαννίνη που σέρνονται στο χορτάρι από το πρώτο λεπτό. Για πες μας λίγο ρε Σλαμά. Επειδή λατρεύω. Παρακαλάμε να σηκωθούν να παίξουν. Επειδή λατρεύω τη Μεγάλη Βρετανία, αγαπητέ Ακπομ. Δες ξανά τι κάνεις στο 65 και μην το ξανακάνεις, παλικάρι. Ό,τι γουστάρι θα κάνεις. Σε παρακαλώ. Ό,τι γουστάρι θα κάνεις. Η βουτιά που κάνεις είναι σχρή και στο δίνει φάουλ. 17.000 βουτιές. Μισό πέναλτι. Αλητεία είναι. Αλητεία είναι. Ο Μάρκος Αντώνιο το κάνει. Αλητεία είναι αυτό που κάνει εσύ. Στον κόκκι που δεν το δίνει. Ο Μάρκος Αντώνιο. Ναι. Ωραία, παιδιά, πρέπει να πάμε σε break. Έχει δίκιο ο Σωτήρης. Έχουμε ένα τηλέφωνο, μίλησε. Ναι, κυρία μου. Ναι, παρακαλώ. Φιλοσοφική εταιρεία. Μάλιστα. Εσένα δεν γνωρίζω κοντά. Κούμπα. Ναι. Α, τι είδανε. Στο Βαθύλακο στη Λαϊκή πήγανε. Να το βρείτε, στο Βαθύλακο. Στο Βαθύλακο είναι ο Ρακοτάκος. Ναι, δύο μαϊμούδες. Μία αρσενική, μία θηλυκιά. Τέσσερις μονές προσκλήσεις για γεμία τη. Άρη, βίνουμε, πες. Τι έγινε το φιλικό, διαλύσατε. Τι έγινε το φιλικό. Τρία εισιτήρια, Άρη Πας Γιάννενα. Τρία εισιτήρια. Κάτι βγάζει του Ντούκα σήμερα. Άρη Πας Γιάννενα. Πάρουμε αυτοί οι τρεις. Οι τρεις ιεράρχες. Ο Πας Γιάννενα έρχεται στο Χαριλάου χωρίς καμία έλλειψη, χωρίς καμία απουσία. Ποιο έρχεται. Α, επειδή έφυγε, ναι. Χωρίς Άντι Κρισμάν. Έτσι. Τρία εισιτήρια. Άρης Πας Γιάννενα για την Κυριακή. Και τέσσερις μονές προσκλήσεις. Γιάννης Αγγελάκας. Ονοματεπώνυμο θέλουμε, παιδιά. FM και νου αποστολή στο 54-526. Σωτήρη, πέτα. Τρύπες, ό,τι. Από τρύπες. Μόνο τρύπες. Εντάξει. Χάρη λοιπόν, τσίρκο. Πέφτει ξύλο. Ωραίο. Πέφτει ξύλο, παιδιά. Ευχαριστούμε για την τρελή συμμετοχή. Από καρδιά, στη μηνυματική. Αφού με τα γέννα παίζετε. Α, είναι και καλαθόσφαιρα. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Αριανός έχει πολλές επιλογές. Είναι αυτό που λέγαμε από το πρωί, ρώτησα τη Μαριλής. Απλά περιμένουμε να πει ο Χρήσταθος. Πέντε εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος στην καλαθόσφαιρα. Αυτό είναι Σάββατο. Ναι. Ωραία. Τρία εισιτήρια για το Άρης Πας Γιάννενα την Κυριακή στο Κλεινάδης Βικελίδης. Και τέσσερις μονές προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα του Γιάννη Αγγελάκα για αύριο. Δύο βραδιές παίζει, Παρασκευή και Σάββατο.
και τα δύο πάνε για sold out. Εμείς δίνουμε για την αυριανή βραδιά, Παρασκευή, στο Block 33. FM κενό, όνομα επώνυμο, δεν παραγράφεις μπάσκετ ή ποδόσφαιρο Άρη ή Αγγελάκας. Σωτήρη, να ακουστεί από την αρχή αυτό λίγο. Από την αρχή αυτό, ζητώ συγγνώμη εγώ. Αποστολή στο 54526. Ο πρώτος που θα βρει. Ποια είναι η κόρη. Το κοριτσάκι που ακούμε. Η κόρη, τίνος είναι. Τίνος είναι η κόρη που τώρα έχει γίνει κορίτσαρος. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου έξτρα από το Opticon Express. Εγώ, το λέει καρνάβι. Ο πρώτος που θα βρει ή η πρώτη σε ποιαν ανήκει το κοριτσάκι αυτό, τίνος κόρη είναι. Σήμερα είναι κορίτσαρος. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Βάλαμε quiz look-alike με Κάρολος Φιντέρσκι. Κανείς δεν το βρήκε. Ο Σκοτσέζος, λυτρωτής του ΠΑΟΚ στο εψεσινό παιχνίδι, είναι ο χαμένος αδερφός ποιου πρώην ποδοσφαιριστή της Manchester United. Της τρομακτικά πρόσφατης ιστορίας της, έτσι. Δεν ψάχνουμε ούτε καν δεκαετία 90. Ούτε καν τύπα πολύ πολύ πρόσφατης ιστορίας της. Δεν το ξέρεις αυτό. Τι νούμερο είναι η βαφή που χρησιμοποίησε ΕΨΕ ο περήφανος Αθηναίος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Μιλάμε ότι ΕΨΕ το τερμάτισε. Δεν πάει άλλο. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Άλλη παροιμία έπρεπε να πει ο Σαββίδης για τους πόντους. Μπορεί να είμαστε πλούσιοι, αλλά είμαστε αγαθοί. Αυτό έπρεπε να πει. Παναγιώτη, μισό λεπτό μόνο λιγάκι. Παιδιά, είχαμε ψες, αγγίξαμε το θαύμα. Έτσι. Yeah. Είχαμε LFC 1892, Leicester City 1884, πολύ πιο παλιά η Leicester City. Η περήφανη μπλε, οι μπλε αλεπούδες του κλον PL άγγιξαν το θαύμα. Αδείξαν τον εαυτό τους. Ο Θεός για μία φορά ακόμη πάνω από το Anfield. Θα το πω, έβγαλε τα μάτια του για μία ακόμη φορά. Αυτός ο Θεός πάνω από το Anfield μάλλον δεν κοιμάται ποτέ. Και ένα παιχνίδι που έπρεπε να λήξει αν μη τι άλλο 1-2 ή 1-3. Δεν υπάρχουν οι τρεις ευκαιρίες από τις 5 που χάνει η Λέστερ. Οι τρεις δεν υπάρχουν. Αν χάσει έτσι μάτσο ο Ηρακλής, εγώ προσωπικά θα πω εδώ πέρα και θα βουλιάζω. Το λέω ξεκάθαρα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς. Μου έλειψε. Είχαμε το δω καιρό, από το καλοκαίρι βασικά, που δόξασε τη φανέλα με τα τρία λιονταράκια τον Χάρι Μαγκουάιρ, τον περήφανο 25χρονο Άγγλο Στόπερ. Να σε καρά παλίκαρε, παικτούρα. Χίλια μπράβο στον Μπεν Τσίλγουελ, την αριστερή αυτή μπακάρα, το μέλλον σου ανήκει με την Αγγλία παλίκαρε. Χίλια μπράβο στον Κάσπερ Σμάιχελ, αν και δεν χρειάστηκε καν να παίξει ψε. Χίλια μπράβο. Άστο το, δεν είναι. Για άλλο παιχνίδι είναι αυτό. Αφήστε μας ίσιο. Άστο να, άστο τώρα πει τα δικά του. Φτάνει το παραμύθι. Άστο να παίξει το θέατρό του. Μίλα για τον Άρη. Για τον Άρη φοβάμαι, σε παρακαλώ, λέει για τον Άστο να παίξει το θέατρό του. Φτάνει. Άστο να. Φτάνει με τα πέναλτι με τη Λίβερπουλ. Επιλεκτικό είναι, άστο να. Θα σκότωνα για τον από πίσω μου τον άλλον. Έτρωγε κιόλα. Δώσ' το. Φτιάξει ο άλλο, περίμενε. Και έκοβε το πιφτέκι. Δώσ' το. Καλά, πού το είδε το μάτσο. Τα βέρω. Στον Ντάμπλινερ. Άντε να τελειώνει το παραμύθι λιγάκι. Πασκαλά. Άντε, θα μας έπαιρνες από πίσω, με έπαιρξες ένα μα. Άμα μ' ακούς, έλα να σου πω τι θα έδινε. Άντε. Μάριε, να σε ενημερώσω ότι μετά την αγωνιστική αυξήθηκε η διαφορά της Λίβερπουλ από τη δεύτερη. Στους πέντε. Στους πέντε, ναι. Δεν Ελλάδα. Δεν, εκεί πέρα δεν έχει κάνει το κάνουμε λίγο μαζί. Πώς κάνει. Πόσο αστείο μπορεί, πόσο γελίο μπορεί να γίνει το αγόρι μου. Πόσο γελίο αγόρι μου. Στέλνει με εξηπάω, ξέρει τώρα λέει 4 έπρεπε να δώσει. Όχι, λέω 12 να έδινε. Και αυτό το παίρνει. Να δίνε βολέ, εγώ λέω. Βολέ να παίρνετε πλέον. Βολέ να πάρουμε στο μπάσκετ, να πάρουμε το ευρωπαϊκό και το άλλο. Στα αγοράκια τα 3, τα 2, τα 5 εκεί πέρα. Περίμενα, άλλου δύο τίτλου έχουμε. Άλλου δύο τίτλου έχουμε. Μην μου λαθεί το αφεντικό. Στα αγοράκια θα φας 50 στο κεφάλι. Μην μου λαθεί και φέρει τον κούμπο. Παίρνει από την κίμη. Τι? Παίρνει από την κίμη πρώτα. Γιατί έχει μια παράδοση με τι ομάδε εκεί που πέφτουν ή στην Αλφαδίνη να χάνει. Συγγνώμη, Τσάρλ. Όταν σου βγάζουν τα δόντια, σε χτυπάει κάτι στο. Στον εγκέφαλο, παρανοεί. Αν είσαι ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί το. Εντάξει, τότε δικαιολογείται. Έβγαλε δόντιση, παιδιά, είπα το πρωί, είναι ήρωα ο αντίστοιχο Ασλαμά στο Τσέλσι ΠΑΟΚ. Αν έκανε ο ΠΑΟΚ αυτή την φάση που έκανε ο Παζιάννε και πέφτανε οι παίκτε. Και μετά πέταξε, θα έλεγε. Καλά, ρε, οι άλλοι 500 εκατομμύρια μπάτζετ έχουν. Έχουν μπροστά τον τέτοιο, έχουν μπροστά τον άλλο. Εσύ τι θα πει. Δεν έχουν 500. Αυτό θα έλεγε. Είχαν δυο γιατί η αναλογία γιατί, είναι ίδια. Γιατί όμοια. Περίμενε, όχι, περίμενε λίγο. Έτσι, αυτά θα έλεγε. Όχι, άσε, περίμενε, τώρα. Άσε τώρα. Με λένε ρίζου και όπω θέλω τα γύρω. Τα Γιάννενα, ρε φίλε, έχουν 2 εκατομμύρια μπάτζετ. Ναι. Από τα 2 εκατομμύρια έλειπε το 1,5 χθε. Τι λέει, ρε φίλε. Ε, τι λέει. Σκυλιάσαν οι άλλοι, φίλε. Ποιοι σκυλιάσανε. Αν δεν σκυλιάσανε. Δεν σκυλιάσανε. Τι θέλει να κάνει. Όλο δεν είναι να περνά. Κόκκινη λέει στον Μπέλκερ να βγει στον Πάοκ. Πεντακάθαρη. Πεντακάθαρη. Για τα λεπτά του καθυστερήσεων, για πες μας Ασλαμά. Αλήθεια. Έπρεπε να σηκώσει. Για να μην σπουδάσει κάξι. Καλά. Αλήθεια. Πέντε CSI ευνόησε. Α τώρα δεν ευνόησε. Δεν με ευνόησε. Α ναι. Ναι. Για 2-1 ήταν το 2-1, ε. Πότε αποφασίζουν, φίλε, πότε θα σηκώσουν. Πραγματικά. Στο 90. Ναι.
Και τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Θα πίεσαι να γιάνε να βάζουν γκολ. Στο 90 έκανε το 5. Καμένε. Στο 90 έκανε το 5. Πω, πω και τα λεπτά θα καθυστερήσω. Ναι. Μέχρι και ο Κόλκας που έκανε μετάδοση, το άκουσα που το είπε. Λέει, δώσε ένα λεπτό. Δίνει 5 λεπτά. Δίνει 5 λεπτά, λέει. Εντάξει, κερδίζει ο ΠΑΟΚ, γιατί αλλιώς θα ακούγε τα. Ναι, περίμενε! Ο Ζιρδέσκι. Στο 1-1, τι λένε από το δίπλα. Το θέμα είναι, δεν είναι τι εμείς. Ποιο είναι το δίκαιο, αγόρι μου γλυκό. Το δίκαιο ήταν να δώσει 10. Το δίκαιο ήταν να δώσει 10. Α! Περίμενε! Δεν το λέτε όμως! Αδίκησε τον Μπας! Τι λένε στο 1-1! Αν δεν δώσεις 9, είσαι αλυταράς. Το λένε γύρω μου! Ναι, φυσικά. Στο λόγο μου! Το λένε γύρω μου! Αν δεν δώσει 9, είναι αλυταράς. Δίνει 5, σφύρα το στο 3, άιντε να φύγουμε. Τρέμαμε. Τρέμαμε ολόκληρο. Καλά είσαι ίσχυρο. Στο 2-1 δεν έχαμε. Σ' ακούει ο κόσμο, καταλαβαίνει. Μην στεναχωριέσαι. Γιατί εγώ κάνω κάτι κρυφό. Ούτε ο Τσαρτίδης κάνουμε κάτι κρυφό. Όχι, από πίσω. Άλλοι μόνο. Άλλοι κάνουν κρυφό. Ίσα ίσα, ρε φίλε, να εκτιμήσεις ότι. Ρε φίλε, εγώ θέλω τον εχθρό μου να τον ξέρω. Το ότι χθες χασκογελούσε εδώ πέρα και λέγατε για φιλικό. Γιατί ζητάτε μια συγγνώμη και μπαίνετε με ενόμενοι ότι ο Πάοκ ευνοήθηκε. Τρελό είναι αυτό, ρε. Τι με κοιτά στα μάτια, ρε. Τσαλτίδη, τι με κοιτάς τα μάτια. Φίλε. Η εκπομπή. Ξανά αυτό. Α, όχι, όχι, το κάνω εγώ. Κλείστα λίγο, κλείστα λίγο. Η εκπομπή είναι μεγάλη. Μην την κάνεις καρναβάλι. Χαμένε, χαμένε. Θα πάω στην Ξάνθη σήμερα. Ναι. Πρόσεχε να τα πηγά. Πολύ ωραίο καρναβάλι. Πολύ ωραίο το θα πας. Σου δίνω λεφτά για κουραμπιέδες. Παπαπαρασκευά. Πού είναι. Πού είναι. Εδώ είναι. Στην Ξάνθη δεν πας. Μέσα. Εμείς τα πηγάδια θα πάμε, ρε φίλε, θα πάμε στην πόλη. Α, λοιπόν, είναι πολύ μακριά, εξάντια τα πηγάδια. Ξέρεις πόσο είναι η Σωτήρη, έχεις πάει. Μάριε, δεν έχει καμία σχέση. Α, με τα πόδια θα πας. Μάριε, δεν έχει καμία σχέση. Το ένα είναι στο δρόμο για Κομωτινή και το άλλο είναι η πόλη. Τέλος, το ξέρω, τέλος. Δεν θα πούμε μέσα και δεν θα πάω μόνος. Στην πόλη μέσα δεν είσαι και πολύ εκεί ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος. Ας αγαπάνε εκεί. Τι ορίστε. Λατρεύουνε τον Μάνο Χατζηδάκη, έτσι, είναι η γενέτερα του Μάνο Χατζηδάκη και λατρεύουν και τον Χρήστα του Τσαλτίδη. Λέει ο Σωτήρης ο δασκαλάκης. Άσε που εκεί πέρα είναι και παρατσούκλι, ο Χρήστας ο Πομάκος, έτσι λένε. Η πόλη Μάριε και σήμερα θα είναι κυτρινόμαυρη, όπως είναι κάθε φορά σε μάτς του Άρη. Γιατί στις περισσότερες φορές που έχω πάει στην Ξάνθη, επειδή είναι η Ξάνθη, το συνδυάζαμε σουκού. Δηλαδή πήγαινα από το Σάββατο, βγαίναμε βόλτα. Ξενοδοχεία, φαγητά. Να είναι καλά ο Άρης. Να είναι καλά ο Άρης. Όχι ο Άρης, Μαρία, ο Χρήσανθος. Με την πιστοτική του κιόλας για να μην πάρω κάτι αλήτες σαν και σένα να λένε αυτές τις μπουρδες. Λοιπόν, με την πιστοτική. Χρήσανθος Τσαλτίδης. Ου, υλικοφιλία, ου. Χάλασε το λεπτό. Όλα. Τι έγινε. Όλα. Όλα μέσα. Τη γυναίκα μου είχα μέσα. Τη γυναίκα μου. Μαζί μου. Λοιπόν, αν ακούει η Κατερίνα Τσαλτίδου να μας πει αν έχει πάει μαζί με τον Χρήσανθο όλες τις φορές στην Ξάνθη. Όχι, δεν έχει πάει όλες. Α, γιατί όσες έμεινα όμως βράδυ ήταν μαζί μου, ναι. Τέλος. Okay. Α, τώρα το διατυπώνεις σωστά. Λες και δεν μπορώ άμα θέλω να πάω. Να πας να πάρεις τη Μελέκ. Τώρα το διατυπώνεις σωστά. Μπράβο. Τώρα τη Μελέκ. Το είδα λίγο προχθές. Πού επανάληψη. Πού το δείτε. Που είναι η Μελέκ, έχει μάθει για το κέρατο και τα λοιπά και λέει θα βγω. Λέει βγες, στολίσου λίγο, βγάλε και αυτή τη μαντήλα. Δεν μπορώ. Τη μαντήλα, το σκουφάκι το βγάλω ο Λουτσέσκου χθες. Γεωργία, καλημέρα. Ανάκτησε και το πέταξε. Γεωργία, να είσαι καλά. Μας πρίξανε οι από πίσω. Όταν αφήνει μια ομάδα 8 βασικούς εκτός αποστολής, δεν θα πει και τους 8 αναπληρωματικούς καθίστε και μην παίζετε. Όχι, φυσικά. Τι? Ποιο 5. Ποιο 5? Όχι. Όχι. Ποιο ρε τι με τη Λάρισα. Έπαιξε ο Κλάους. Έπαιξε ο Μιχάλης. Καλά, ρε, θα γελούσε, δεν έπαιζε δεν ήταν βασική φίλη. Ο Κλάους έπαιζε εναντίον του Πάουκ, θα λέγατε ρε παιδιά, εντάξει, ας παίξουμε 10. Ας παίξουμε κανονικά 11. Ο Κλάους με τον γκολ έχει πάρει. Ναι, αλλά το βάζει στι απουσίες, ρε φίλε, μέσα. Το βάζει μέσα στι απουσίες. Αν έπαιζε όμως ο Κλάους, θα λέγατε καλά, ρε. Μπήκατε να παίξετε 11, αλλά ουσιαστικά είσαι στα 10. Ευτυχώς την Κυριακή θα έρθει ο Κλάους. Είναι η διασφάλιση της νίκης μου. Καλά, διότι δεν θα κράζω. Α σκοράρει 3-1. Ακού λίγο. Να δω πώς θα πανηγε. Α, παιδιά, συγγνώμη λίγο, μισθάτε. Περίμενε λίγο. Ο Μάνος. Θα διασφαλίσω ότι θα βρει. Θα σου πω και δεν πανηγύρισε. Γιατί εδώ μυρίζει τίτλους πλέον και σου λέει κάτσε τα έχω καλά με τον πρόεδρο εδώ πέρα με την ομάδα. Μπα και με πάρω κάποιο με τον Πάοκ. Αν περνάει απ' έξω. Ο Δημήτρης ο Μάνος. Γιατί δεν πανηγυρίζει τον κόλπο πετυχαίνει. Ήταν στα μικρά του Πάοκ, ήταν κάτι για μέσα με τον Πάοκ. Σου είπα γόρι μου γλυκό. Ναι, αυτό λέω μήπως. Το έχω χάσει κάτι. Μήπως δεν έπρεπε να βάλει γκολ. Σε όλου έκανε εντύπωση. Περίμενε. Περίμενε. Ποιο έχει παίξει επόμενο γκολ ΠΑΟΚ, έβαλε τα λεφτά και χτυπιέται και λεφωνάζει. Αριανός, τον ξέρεις. Αριανός άρρωστος. Ο Τσαλτίδης μπροστά του είναι ο ΠΑΟΚ. Αριανός άρρωστος. Ναι. Καλά να πάθει.
Ναι, περίμενε. Αφού έπαιξε επόμενο γκολ πάω. Μπράβο. Καλά να πάω. Περίμενε, ναι. Και να φωνάζει. Δεν έχω παίξει. Όλοι ούτε, στο Μάνο. Ούτε μία. Όλοι στο Μάνο εκεί κλείνουμε. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά υπέρ του ΠΑΟΚ, ούτε μία. Ναι, σε παραδέχομαι. Στημένο να μου το δώσουν. Ναι, μπράβο. Δεν παίζω. Μπράβο. Και ποτέ δεν έχω παίξει τάρι. Ποτέ. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Ποτέ. Ισοπαλία. Ούτε τίποτα. Σωτήρη, έχει παίξει εναντίον ΠΑΟΚ. Δεν παίζω. Ποτέ. Δρόμα, μπροστά δρόμα. Μου δεν παρακαλάει ποτέ. Να φάει γκολ ο ΠΑΟΚ. Άντε ρε τον ψεύτη. Μπροστά μου. Ισοπαλία, άρεσε εκτός έδρας. Ισοπαλία, άρεσε εκτός έδρας. Με τους Τσέχους λες, με τη Σλοβακία, στη Τσεχία που παίξαμε. Όχι από όλων Καλαμαριά ΠΑΟΚ. Άστο, αυτό παρακαλούσαν όλοι οι ΠΑΟΚΣΥΔες να χάσει ο ΠΑΟΚ. Με Αϊτχόφεν δεν έχει παίξει στοίχημα. Όχι. Με Grasshoppers. ΠΑΟΚ έχω παίξει αγόρι μου γλυκό. Στο Sport Cafe. ΠΑΟΚ Grasshoppers 1,70. Μπερδεύεσαι, λάθος κάνεις. ΠΑΟΚ Grasshoppers 1,70. Grasshoppers έπαιξες. Είσαι παλαβός, 70 ΠΑΟΚ Grasshoppers. Grasshoppers ΠΑΟΚ δεν το είχα παίξει που ισοβαρίζει ο Μάρκος. Εσύ. ΠΑΟΚ Grasshoppers 1,0. Σου λέω και την απόδοση 1,70 αγόρι μου γλυκό. Μπερδεύεσαι, λάθος κάνεις. Εγώ θυμάμαι ένα μάτς και μου λέει, με ρωτάει δίπλα παλικάρι. Με αυτά και με αυτά μας ξυγλιστράει ο Χρήσανθος που του το ρωτάω εγώ ισοπαλία. Άρη, έχεις παίξει. Ναι, σε εκτός έδρας παιχνίδι. Άρης Ρώμα. Σε εκτός έδρας παιχνίδι. Κάτσε, δεν ήθελες εσύ νίκη εκτός έδρας. Περίμενε λίγο. Έχω, το κάλυψα με χει. Ας τα γαζάρε τώρα. Ας τα γαζάρε. Χρήσανθε, να κάνω λίγο τη μαϊμού. Είμαι ειλικρινής, ρε φίλε. Σου λέω δεν έχω παίξει ποτέ να χάσει ο Άρης. Ποτέ. Μου ήρθες δεφορμέ σήμερα. Και δεν έχω παίξει ποτέ να κερδίσω ΠΑΟΚ. Ποτέ. Μαζί Σωτήρη, θα πάμε έτσι με τη φράση αυτή στο διάλειμμα. Με τη φράση αυτή θα πάμε στο διάλειμμα. Με τη φράση. Παιδιά, ξυπνάτε λιγάκι οι Αριανοί. Όχι οι Αριανοί, οι φίλοι του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Απλά γράφετε Άρης. Έτσι. Πέντε εισιτήρια για το μπάσκετ Άρης Πανιώνιος Ματσάρα. Τρία εισιτήρια για το Άρης Πας Γιάννηνα Ματσάρα την Κυριακή. Ο Πας έρχεται full, πλήρης. Μόνο ο Σάντι Γκρισμάν θα λείπει, ο αυθεντικός Γκρισμάν του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Και τέσσερις μονές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Αγγελάκα με τους 100 Κελσίου αύριο Παρασκευή στο Block 33. FM κενό ονοματεπώνυμο, το σχετικό τα σχετικά αποστολή στο 54526. 54526. Άμα την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές 2310 287 8888. Διάβασε. Διαβάζω το μήνυμα του Παοκτσί 164. Νέο μήνυμά του. Γιαννιώτες, όταν θα ξαναθέλετε βοήθεια για την άδεια, μαζέψτε και εσείς νερά για Κίνα. Εδώ η Βρύση έκλεισε. Πρόσεξε τώρα. Κοινική ομολογία. Πρόσεξε τώρα. Κοινική ομολογία. Πρόσεξε τώρα. Ο Παοκτσίς σας θέλει. Πρόσεξε. Πρόσεξε Μάρια, τι λέει. Άρα εγώ τους βοήθησα να πάρουν την άδεια και είχα απέτηση να κάτσουν να χάσουν. Αυτό δεν λέει. Κοινική ομολογία. Αυτό δεν λέει. Και τώρα που δεν κάθισα να χάσουμε το μυαλό του, ναι. Θα τα κόψω αυτές τις βοήθειες. Ναι. Στους άλλους όμως που κάθονται και χάνουν τις δίνω, είναι ανοιχτή η κάνουλα. Να ξαναβγεί τώρα αυτός. Να ξαναβγεί αυτός που λέγε χθες το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Το πιο καθαρό πρωτάθλημα, Κακομοίρη. Χτύπησε στο φινάλι ο Σφιντέρσκι τσακίζοντας το κατενάτσιο του Πετράκη. Άιντε ρε, Μακεδονία, ξακουστεί το Αλεξάνδρου. Το Αλεξάνδρου χώρο. Ασφάλεια Μαργαριτόπουλο. Επειδή το αυτοκίνητό σα είναι πολύτιμο, ασφάλεια Μαργαριτόπουλο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στι προσωπικέ σα ανάγκε. Πληροφορίε στο μαργαριτόπουλο.com και στο νέο τηλέφωνο 2310-911-701. Μαζί μα την πρώτη ώρα τη εκπομπή ναι. Είχαμε και τι δεξιώσει διαμαντή. Από ένα πάρτι γιανιωτών με 20 ατόμων. Όχι, συγγνώμη. Από ένα πάρτι 20 ατόμων. Έω ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων. Από μια παιδική κατασκήνωση ω μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία κέντρινη διαμαντή απαγορεύεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Πού το βρίσκουμε το διαμαντή? Πού? Στο 18ο χιλιόμετρο παλαιά Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Αγίου Θανασίου και στο τηλέφωνο επικοινωνία 2310-530-525. Για ποιο λόγο? Για να οργανώσουμε την τέλεια εκδήλωση. Έχουμε και Facebook. Θα μπείτε διαμαντή catering. Να δείτε εκεί τις μπιφτεκάρες, τις κρεατάρες, κάτι αρνιά άμα θέλετε ψήνει ο διαμαντής, τα πάντα όλα μπορείτε να έχετε και άμα βρέχει σας βάζει μέσα, σας βγάζει έξω, σκέπαστρα έχει από αυτά που βάζουν από πάνω, προσέχει τα πάντα όλα ζεστά. Είναι και για μαζικές εκδηλώσεις όπως η μαζική άμυνα του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι εδώ στην Τούμπα. Το κατενάτσιο εκείνο δεν ήταν κατενάτσιο. Είχε μετά catering διαμαντές. Δεν ήταν κατενάτσιο εκείνο. Είναι του Πετράκη. Έρχεται η ομάδα καημένη, έρχονται οι άνθρωποι. Α, καημένοι γίνανε. Δεν είναι καημένοι. Αυτή η ομάδα έχει κόψει και προδάμε από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Άκου λίγο. Έχει κόψει και προδάμε και από τον Παναθηναϊκό. Άκου λίγο. Και από τον Παναθηναϊκό με ένα στόπλο προπονητή, έτσι. Προφανώς τώρα την Κυριακή τα Γιάννα θα να παίξουν μπάλα στο Βικελίδη και ο Παοξή δεν θα θέλει να παίξει το ίδιο ο Παζιάννα. Δεν μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, Σωτήρη Δασκαλάκη μα οδηγεί στο break. Άμα την επιστροφή μας 2310-287-888. Να δω εγώ.
να δω εγώ πώς θα κατεβάσει ο Λουτσέσκου τον ΠΑΟ. Θα το δεις πολύ καλά. Μες στην ΑΕΚ. Έχουμε πολλά δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε ΑΕΚ, έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε Αγρίνιο, έχουμε Λάρισα. Όπως τον κατέβασε στο Καραϊσκάκι που πήγες και έπαιξες ποδόσφαιρο. Καραϊσκάκης είναι σωστό. Είναι Γεώργιος Καραϊσκάκης. 12 άτομα πίσω είχες. 12 άτομα πίσω. Και λύγει το παιχνίδι. Τουλάχιστον εμείς μπήκαμε να παίξουμε. Δεν υποθυμούσαμε όπως αυτή πέρσι. Φέτος θα δούμε που θα έρθουν να παίξουν. Αν τελειώσει το μάτς. Δεύτερη ώρα εδώ πέρα στην Τρόικα. Πάμε μαζί με Σωτήρη Δασκαλάκη και τους υπολείπους. Μαζί μας έχουμε και τον Βυθό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η μαγεία και η φρεσκάδα στο πιάτο καθημερινά και από Δευτέρα ως Παρασκευή όλα τα μεγάλα ψάρια με έκπτωση 30%. Πού είναι ο Βυθός, πού να είναι ο Βυθός. Στην Πολύχνη. Πού ακριβώς, Αγνώστου στρατιώτη 36 και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 66 23 76. Όπου εκεί με 4 ευρουλάκια μπορείς να πάρεις ένα τσιπουράκι και δύο μεζεδάκια. Γραμμές ανοιχτές 2-31-02-87 και 3 οκτάρια. Μην ξεχνάτε, δίνουμε. 5-3 το Άρης Πας Γιάννενα. Άρης Πας Γιάννενα. Όχι, ένα-ένα χρονικά. Ναι. Άρης Πανιώνιος, μπάσκετ, 5 εισιτήρια. Ναι, 5 εισιτήρια. Άρης Πας Γιάννενα, 3 εισιτήρια. Ναι. Κλεάνθης Βικελίδης στην Κυριακή. Ναι. Και 4 μονές προσκλήσεις για το live του Γιάννη Αγγελάκα στο Blog 33 αύριο. Είναι για την αυριανή μέρα. Αύριο θα δίνουμε για Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ίσως και κάτι άλλο, μπορεί και θέατρο. Αύριο είναι η μεγάλη πρεμιέρα του Γιώργου Κιμούλη στο θέατρο Αριστοτέλειων. Παραστασάρα. Σωτήρη, ποια είναι η παράσταση? Πες την. Αύριο, ναι, που έχει να κάνει με μπουγάτσα κιόλας. Άντων Τσέχοφ. Θείος Βάνιας. Α, ναι. Θείος Βάνιας, αυτό λέω. Μπουγάτσα, ναι. Το έγραψε ο Θείος Βάνιας, υπήρχε στη Ρωσία από τότε. Όταν ακόμη δεν είχε εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Από τον οποίο σε ποια ταινία είναι που κουρεύεται μπροστά στον καθρέφτη? Νοκάουτ. Νοκάουτ. Είμαι νοκάουτ. Ναι, Παύλος Σιδηρόπουλος. Τραγικό είναι αυτό το κομμάτι. Τραγικό. Σωτήρη Σκαλάκη. Σήμερα αυτοί που θέλουμε να πάμε στον Άρη, η μπάλα, η μπάσκετ. Παιδιά, όσοι στέλνετε, μην γράφετε σκέτο Άρης. Να ξέρουμε. Δίπλα να γράφετε μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ή να σου πω τι, ονοματεπώνυμο ποδόσφαιρο. Ναι. Μην γράφετε Άρης ποδόσφαιρο. Τώρα κάποιοι οδηγείτε στη δουλειά κτλ. Οκ. Υπάρχουν μηνυματάκια. Καλημέρα αγόρια, μην μου συγχύσετε τον Τζαλτίδη, κοιμίζω μωρά να είσαι καλά, καλημέρα Ελεάνα να είσαι καλά, καλημέρα Χριστίνα, άλλο ένα μήνυμα νομίζω αφήσαμε, να το, εδώ το 164, καλημέρα, αφού το είπε το παιδί, δεν ξέρεις πως θα φέρνει ζωή και πού θα βρεθείς, άλλωστε όπως φαίνεται δεν τελείωσαν τα ρούβια, Μελισανίδη, αυτό είναι για τον Καστοριανό από τη Μαρμίτα, έτσι, Ρεγίδη, διάβασε του γέστε. Ποιος παίζει, λοιπόν, του, περίμενε, ένα, πού είμαστε Παναγιώτη, ο 063 λέει, yes. Όπως και η έλευση που λύγησε χθες και μόνο με την ιδέα να το τελειώσει, έτσι θα λυγίσεις. Και εσύ Παπαδόπουλα, στο ξαναείπα, θα το χάσεις σε μάτς εύκολο. Γέστε 7, ο παδός του Ολυμπιακού, γέννημα θρέμα, τον βυτικό ζωή της πόλης. Νέο μήνυμα του ΠΑΟΚΤΣΙ 164. Ποιος παίζει τώρα με το μυαλό σου, Χρύσανθε? Αν δεν το κατάλαβες, σε γλεντάω. Η αγάπη να ξέρεις, το άκουγε στον δρόμο, σε άκουγε και το άλλαξε. Διάβασε και το άλλο του γέστο. Το γέστο τον αγαπάω. Μ' αρέσει πολύ. 8-8-7. Αυτό πάνω. Απαντήσω λίγο στον 164. Απάντησε, ναι. Λίγο περιμένουν και γραμμές λίγο σύντομα. Και μόνο που λες ότι με γλεντάς. Ναι, είναι σημαντικό βέβαια. Και μόνο που το λες εσύ. Ναι. Εσύ το λες για τον εαυτό σου. Εσύ 164. Εσύ λες ότι με γλεντάς. Εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Ναι. Λοιπόν. Ο 887 λέει, στάτους στο Facebook ομάδος της Κλεάνθους. Ο Νταμπλούχος, 2017-18, νιώθει πιο ομάδα του Νότου από ποτέ, στην τοποθεσία σου ρωτή, Super League. Καλημέρα, καλή εξυγίανση. Το Αριανάκι 887, ωραίο μηνυματάκι, έχει ζουμί. Ο 063 είναι ο Γέστε 7, νέο του μήνυμα. Περπατώντας χθες το βράδυ στη Λαμπράκη, είδα τον δρόμο γεμάτο με κακάκια. Κατά φαντασίαν πρωταθλητές, τι έγινε, περιμένετε να δείτε την Κυριακή στεναχώρια. Τρέμουμε. Νέο μήνυμα του Γέστε 7. Και πάμε στις γραμμές με το μήνυμα του άλλου λατρεμένου παοκτσί του 007. Καλημέρα. Μπράβο στον Γιαννούλη. Επιτέλους είδαμε. Πολύ καλή εμφάνιση ο Δημήτρης. Βέβαια. Ουρλιάζω. Από τον Βατανιακό ουρλιάζω. Από τον Βατανιακό. Επιτέλους είδαμε τρεις σέντρες ανθρώπινες. Απαράδεκτα λίγος ο κόσμος. Ξυπνάτε βρε, πρωτάθλημα παίρνουμε, τρύπες ασφάλεια, βάλε με στην κλήρωση Μάριε, μπήκες και η μόνιμη εποδός του, Batman συγγνώμη, σ' αγαπάμε ακόμη, γραμμές παιδιά να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξατε και να μην λέτε πατάτες και στοιχεία ανυπόστατα. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα φίλε.
Βασίλης από Πολύχνη, πάω. Βασίλης, ο πατός του Πάου από την Πολύχνη. Βασίλη, σε ακούμε, είσαι πάντα η φωνή της λογικής, να σε ακούσω σήμερα. Η φωνή της λογικής, ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μπράβο στον, στα Γιάννα, τους παίξανε να πάρουν το χ, καλά κάνανε. Δεν έπρεπε να παίξουν να πάρουν το χ, έπρεπε. Στα ίσια, ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Αξιοποίησαν και το δανεικό του Ολυμπιακού, έτσι, έβαλε και τον γκολ. Σωστός. Και εσύ γεμάτο δανεικούς είσαι, ναι. Ο οποίος όμως ναι. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, από ό,τι ακούσαμε στη μετάδοση. Ο Κούγιας. Ο Μάνος. Ο Μάνος. Α, ο Μάνος. Α, δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό και δεν πανηγυρίζει, λέει το παιδί. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ο Κούγιας είναι το τελευταίο διάστημα, ναι, από ότι, ναι. Με τις τοποθετήσεις του. Και χρήσανθε τώρα για την, για την Κυριακή το Σάββατο πλούσιο το μάτς. Σήμερα πλούσιο. Μακάρι να μην παίξει τα Γιάννα, να παίξει τα ίσια για να κερδίσει κιόλα. Ναι. Είναι αυτό θέλει, δεν είπε κάτι. Μην σας παίξουν, γιατί είπες μην σας παίξουν έτσι, θα μας παίξουν τα Γιάννα, μην σας παίξουν έτσι, θα μας παίξουν στα ίδια, θα σας κερδίσουν κιόλα. Εντάξει. Ας έρθουν. Ωραία. Ας έρθουν. Έγινε Βασίλη, παιδιά περιμένω, έχει πολύ κόσμο, έχουν κοκκινήσει γραμμές, να είστε έτσι, μπράβο Βασίλη, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ, όνομα και ομάδα φίλε. Πάντως όσοι ήταν χθες στο γήπεδο και είδαν την αποστολή των Ελληνών, την Κυριακή θα νομίζουν ότι είναι άλλη ομάδα. Ότι είναι άλλη ομάδα, όντως, ναι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τρεις. Να σε καλά, παλικάρι, όνομα και ομάδα, φίλε. Θοδωρής, ΠΑΟΚ. Ωραία, πάμε, Θοδωρή. Από εξωτερικό τηλεφωνώ, από Γερμανία. Από Γερμανία, πάμε, Θοδωρή, πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε. Ήθελα απλά μια καλημέρα να πάρω να πω και στους τρεις. Ναι, να δώσω κουράγιο στον Παπαδόπουλα με εσάς τους δύο μέχρι το Μάιο. Ναι. Γιατί το πειράζουμε, το κάνουμε. Όχι, ρε, τι είστε, μια χαρά είστε εσείς. Τέλειο. Ξέρει αυτός. Ναι, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Και Μάριε, θα ήθελα, αν γίνεται, να μπω για την συναυλία του Αγγελάγκα. Πες, περίμενε, είναι αύριο, θα έρθεις. Ναι, ναι, έρχομαι αύριο. Σε βάζω στην... σας ακούω καθημερινώς και οπότε το θεώρησα τώρα να το... Λοιπόν, περίμενε, σε βάζω στην κλήρωση. Πες, Θοδωρής. Αθερίδης. Μαυρόπουλος. Μαυρόπουλος. Ναι. Έκλεισε, μπήκες. Ωραία. Έγινε, Θοδωρή. Έγινε, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Θα ακούσω την εκπομπή και θα ξαναπικοινωνήσω. Τι κλείσει, εννοείται, ναι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Έγινε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Και καλό δρόμο στην πατρίδα. Για την πατρίδα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Κώστα, λίγο πιο δυνατά, παλικάρι μου. Βασικά βγάλω το hands free. Έλα, το έβγαλε. Μπράβο, πάμε Κώστα, τώρα ναι, είσαι άψογος, πάμε. Λοιπόν, Μάριε, ναι. Για σένα πήρα. Είπες κάτι πολύ ωραίο στην αρχή, ρε φίλε. Τι είπα? Συνδύασες, σύγκρινες Αγγλία με Ελλάδα. Είπα Ελλάδα και Αγγλία, αν υπάρχει ελπίδα και φως στην άκρη του Κούνελ. Ναι. Λοιπόν, επειδή τηλεφωνώ από Αγγλία. Από Αγγλία, ποια πόλη επιτρέπεται, Κώστα? Ναι. Λονδίνο. Λονδίνιουμ, ναι. Λοιπόν, τι είναι το ποδόσφαιρο, Μάριε? Το ποδόσφαιρο? Ναι. Ένα παιχνίδι. Είναι μια προσομοίωση της κοινωνίας που ζούμε. Α, το πας εκεί, ναι. Είναι ο μηχανικός που είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, άστο να μιλήσει πάνω για να πει, ναι. Ναι. Πάμε Κώστα, ναι, πάμε Κώστα. Είναι μια προσομοίωση της κοινωνίας που ζούμε. Ναι, ναι, σε μεγάλο βαθμό ναι, σε μεγάλο βαθμό ναι. Άρα σε κάθε χώρα το ποδόσφαιρο δείχνει και την κοινωνία του. Είναι ο καθρέφτης της, ναι, sorry για το κλισέ, αλλά το κολλάει, ναι. Όχι, όχι, κανονικό τώρα. Ναι. Λοιπόν. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τόσα χρόνια? Ναι, κατάλαβα που το πας. Τι θες να πω τώρα? Να πω τα, και εγώ να αρχίσω να λέω και εγώ να γίνομαι και τον ομάκος, να λέω τώρα λύσα, βρώμα και λυσοδία και τέτοια. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ είμαι φόλα ΠΑΟΞης. Ναι. Θυμήθηκα πάρα πολύ όταν έπεσε ο Ηρακλής. Ναι. Μου ήταν πολύ συμπαθητική ομάδα. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι. Λυπήθηκα πάρα πολύ και έχω πολλούς φίλους. Και ο κουμπάρος μου είναι, αν και μαλώνουμε συνέχεια. Ναι. Δεν υπάρχει σπίτι χωρίς Ηρακλιδέα, το έχω ψάξει. Ναι. Λοιπόν, σλαμπάταλα. Το... με μουτσόνι το σκαλάκι δεν ξέρω γιατί. Προφανώς ξέρει σπίτι χωρίς Ηρακλειδέα. Το άλλο που ήθελα να πω στον φίλο μου τον Αριανό εκεί πέρα που φωνάζει. Τον Τζαλτίδη, τον Χρήσανθο. Είναι πολύ ραγόρι, να σ' ακούσουμε καθαρά τι λες. Ποιος φωνάζει? Ναι, το είπε και η αγάπη, ναι. Κάποια στιγμή που έκανε τη Μαϊμού, λέει συνέχεια σαν Μαϊμού ακούγεται. Το είπε η αγάπη αυτό, το λέω. Δεν το ξέρω από παλιά, αυτοί που φωνάζουν και ορίονται. Έχουν άδικο. Σήμερα όλη μέρα φωνάζει ο Παπαδόπουλος, όχι εγώ. Δεν έχω, εγώ είμαι εξαιρετικό κανόνα. Α, ωραίο. Έγινε. Λοιπόν, όσο για το μάτς χθες του ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα. Ναι. Τα Γιάννενα δεν ήρθαν να παίξουν μπάλα, φίλε. Ναι. Τι ήρθαν να παίξουν? Το μάτς όλο. Ναι. Ούτε φιλικό, όχι, δεν ήρθαν να παίξουν μπάλα. Τι ήρθαν να παίξουν? Μόνο, τι ήρθαν να παίξουν, ναι. Καράτε κιτ. Ρε Κώστα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Αμάν κάνω να δω στην Ελλάδα ομάδα να βαράει. Έχω μαλώσει με Ηρακλειδέα σε Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Μάλωσα. Αυτό που έκανες.
Μάλιστα. Δέστε Kid και Karate Kid. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Άντε, Karate Kid. Άντε. Δες Liverpool Leicester. Άντε. Φέγαν τα κόκκαλα. Πιο πολύ αυτοί ήταν ξαπλωμένοι σε χρονική διάρκεια παρά ένας Πολωνός στη Βουρβουρού, ρε φίλε, το καλοκαίρι. Παναγιώτη, αυτό ξαπλωμένοι άλλο και άλλο τώρα το σκληρό. Έχω μαλώσει με Ηρακλειδέα σε Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Εκείνος ο υπέροχος αστέρας που είχε σημαία το ξύλο. Με τον Αργεντινοπολωνό, τον Κοτσιδάλο, τον Φαλακρό και τον άλλο με την Αφάνα. Πες το παιδί. Ξαναέχασε πάλι ο Αστέρας Τρίπολης. Ε? Το μπράβο, ρε σκύλες, το καρντόσο. Και μάλλον σε Ηρακλειδέα δίπλα. Βαράνε, για καράτε ήρθανε. Καλά κάνουν, ρε φίλε, ποδόσφαιρο είναι, το κατάλαβα. Η ομάδα που είχε τον Γιώργο Παπαδόπουλο στις τάξεις της. Ο Φουντουκίδης, ο Αρίσταρχος, έριχνε το ξυλίκι της ζωής του, Θεός χωρέστον. Επόμενος. Ναι, καλημέρα. 5 εισιτήρια Άρης Πανιώνιος, 3 εισιτήρια Άρης Παζιάννενα. Έτσι. Στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, sorry. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ξύπνα, φίλε, ωραία. Παιδιά, γεμάτο, καλείτε. 23-10-287-888. Τον Γιαννούλη να πω ότι για μία ακόμη φορά τον ευχαριστώ για μία από τις πιο όμορφες δηλώσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 10 χρόνια. Όταν είχε σκοράρει με φανέλα Βατανιακού σε εκείνο το αλής του μνήμης, Βατανιακός Ηρακλής 1-0 στο 89, και τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πώς νιώθεις. Λέει: νιώθω καταπληκτικά, γιατί σκόραρα ενάντια στην πιο ιστορική ομάδα της Ελλάδος. Από τότε ο Δημήτρης έγινε πουλέν μου, αλλά έγινε και πουλέν μου με την αξία του. Με το πολύ πολύ ωραίο στυλ κτλ. Απορία του 6-18. Ρε παιδιά, τελικά η assist θα χρεωθεί στον Βελίδη? Ρωτάει, θα σου απαντήσει ο Παδόπουλας. Ρωτάει ο 6-18, η assist στο νικητήριο γκολ θα χρεωθεί? Όντως, εδώ είναι χρεωθεί επειδή είναι αντίπαλος. Αν ήταν ένα παίκτης του ΠΑΟΚ θα λέγαμε πιστωθεί, έτσι. Θα χρεωθεί στον Βελίδη? Τρύπες, Σωτήρη. Σωτήρη, όταν... Όπως και απόκριση θα, ναι, θα χρεωθεί στο Βελίδη. Όταν μπορεί, Σωτήρη, βρέστε, βάλε λίγο τα τρύπες, το ασφάλεια. Βάλε λίγο το ασφάλεια, αν μπορεί, που το θέλει το Παοκτσάκι, ο 007. Τεράστιο κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ τρύπες, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, από τα πιο επικά κομμάτια. Πρώτο άλμπουμ σταθμός για τις τρύπες. Τέσσερις μονές είναι οι προσκλήσεις, παιδιά. Για αύριο το βράδυ, τώρα που γυρίζει, Γιάννης Αγγελάκας και 102 και 100 βαθμοί Κελσίου. Αύριο βράδυ στο Block 33. Αφιερωμένο στους άντρες της ασφαλείας Θεσσαλονίκης, μας ακούνε, ξέρουμε, έχουν πολλούς ακροατές. Καμιά σέντρα έχει παίξει στο στοίχημα ο Παπαδόπουλος, ρωτάει ο θαλαμοφύλακας. Μάλλον καρφί για τον Χρήσανθο είναι αυτό. Τι λέει? Α, ναι, ναι, όχι, για τον Χρήσανθο. Καμιά σέντρα έχει παίξει στο στοίχημα, ρωτάει ο θαλαμοφύλακας. Κορώνα γράμματα εννοεί, κατάλαβα. Είπες, δεν έχω παίξει ποτέ άλλη. Όχι σέντρα και κεφαλιά. Σκίστον να πάει, ξεφτέλισε το. Αν θέλει να δώσει το όνομα και το επίθετό του, να πάει στο δικαστήριο που κάνει μαγκές, γιατί για το συγκεκριμένο θέμα τη σέντρα απαλλάχθηκε ο Μενδρινός. Δεν έπαιξε. Εννοούσε σέντρες για κεφαλιές, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ξέρω τι εννοούσε. Όχι τι εννοούσε, εσύ που ξέρεις, προσέξεις πάρα πολύ καλά τι λες, ναι, όπως μας λες τις τελευταίες μέρες. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά ξέρει να γράφει το θαλαμοφύλακας. Είναι γραπτό το μήνυμα, το, ναι, πάρω και το πάω στο εισαγγελέα, ναι, να πουλήσει αυτή τη, το περιφάκι. Ναι, γράφει, και να πάρει, γράφει που δεν έκανα όνομα. Και να πάρει εσένα, και να πάρει εσένα για υπεράσπιση. Κοίταξε. Γιατί αν πάρει εμένα, θα φοβεί. Τσατίσατε. Αν πάρει εσένα, μέσα θα μπει. Τσατίδη, τσατίσατε τον Ιβάν, έτσι, με τη CIA που έρχεται τον παρακολουθεί. Τον Ιβάναρο, ρε. Το δικό μας, τον πάρει, οι Αμερικάνοι. Ιβάν ή Γιάννη το λένε τελικά. Εγώ ξέρω ότι στην έκθεση 7 μέρες είχε φύγει. Φίλε. Δεν εμφανίστηκε πουθενά. Κούρνιασε για ένα μήνα και ξέρεις τι έκανε. Ναι. Πάρε 50 βαθμούς ψύχος κάτω εκεί βόρεια Ντακότα και Σικάγο. Κρύο σας έστειλε, φίλε. Άκου να σου πω κάτι. Κρύο σας έστειλε. Επειδή αρέσει που υποφέρουν οι άνθρωποι. Δεν υποφέρουν, μια χαρά είναι αυτή. Επειδή ο πόλεμος πλανήτη καλά περνάει. Επειδή αρέσει και στον. Στην Βενεζουέλα 27 νεκρούς έχουν αυτοί. Από το δαχτυλάκι το δικό σας, κατάλαβες. Επειδή αρέσει στον Μάριο και ο κινηματογράφος. Και τα μεγάλα λογοτεχνικά αριστουργήματα. Μην πας πέμπτη, παίζει ο Άρης τον μπάσκετ. Συνέχισε. Όχι. Και ο Γιάννης Αγιάννης. Για μια. Περίμενε. Για ένα καρβέλι. Περίμενε. Όχι, περίμενε. Ο Γιάννης Αγιάννης. Περίμενε να τελειώσει. Δεν τελείωσα το σκεπτικό μου. Το καλό είναι ότι φεύγει. Γιατί δεν έχει ακούσει ακόμα την ουσία. Έφυγε παρόλα αυτά. Γιατί τόσο πάει το μυαλό του. Τόσο πάει. Σε λέει χαμηλού δίκτυο νοημοσύνης. Ο Γιάννης Αγιάννης, φίλε, ήταν δήμαρχος για μια περίοδο. Στο τέλος της ημέρας αποκαλύφθηκε ότι ήταν κατάδικος. Πρόσεχε λοιπόν, Παναγιωτάκη μου. Παναγιωτάκη μου. Πρόσεξε. Όταν η CIA. Πρόσεχε, τι τα λεγόμενά σου. Μπορεί να τα δώσω τώρα, κάνω μετά στα ρώσικα. In God we trust.
Έχει 10 που γράφουν την εκπομπή, φίλε, με 8 διαφορετικά CD. Και τα στέλνουν και ψάχνουν λέξη-λέξη να βρουν κάτι. Αλλά δεν βρίσκουν. Ούτε στο γαρμοβλέκα μπορεί να βρει. Εσύ με το μυαλό σου. Το μυαλό σου πάει σε δεδρινού. In God we trust. Πρόσεξε, Παναγιωτάκι μου. Παρίστανε τον Δήμαρχο. Η Ελλάς ανήκει στην Δύση, Παναγιώτη. Ό,τι και να κάνετε. Η Ελλάδα ανήκει. Τι ξύλο είναι αυτό. Τα κοκαλάκια που είναι. Ακροατή. Ο Γιάννης Αγιάννης επέστρεψε, φίλε. Και αυτή τη φορά, να ξέρεις, ο αστυνομικός δεν θα πηδήξει στο ποτάμι. Ο Γιαβέρης. Αλλού θα πηδήξει. Άλλον. Αυτός είναι ο Βελίδης. Τα ίδια έκανε και με φανέλα ΠΑΟΚ μέσα στην ΑΕΚ. Τότε δεν είπε κανείς για assist. Επανέρχεται ο θαλαμοφύλακας. Όχι, είπε. Τα λέγατε εσείς. Πάμε γραμμή. Εσείς τα λέγατε. Πάμε γραμμή. Μία γραμμή τελευταία για το μισάωρο. Πάμε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Και στους τρεις. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αδερφέ. Μάριο, για να σε προλαβαίνω. Κώστας Άρης, είμαι αυτός που λέγαμε για τη στεναρή αντίσταση του ΠΑΟΚ των ομάδων που παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Όπως της Γαλλίας, ναι. Αγαπώ, να σου δώσω και ένα hit. Μιλούσαμε παλιά μηνυματικά με άλλο nickname. Ποιο? Τακ, κρέπα του Παπαρέγκα, αν θυμάσαι. Α, το θυμάμαι, ναι. 408, 400... κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε πολύ, θα σου πιάνω έναν. Πρώτον εσένα, Μάριε. Είναι δυνατόν να θέλει να πάει ο άλλος στην Ξάφη για το μάτς και να παραγγέλνεις την τροπή των γλυκών των Χριστουγέννων. Την τροπή των γλυκών. Φίλε, Κώστα, ο Κουραμπιές. Είναι μόνο για το φυσάς. Εκτός ότι λέει πολλά για σένα αυτό το πράγμα, από τον Κουραμπιέ το μαζικό παξίζει μια άχνη. Τίποτα άλλο. Το τυλιχτό το κουραμπιεδάκι του Παπαρασκευά νικάει το σεξ anytime. Νικάει το σεξ anytime. Η τροπή των γλυκών των Χριστουγέννων. Ο Παπαπαρασκευάς. Η τροπή των γλυκών των Χριστουγέννων. Ο Παπαπαρασκευάς θυμίζει και τις καριώκες. Καριωκάκια. Ξέρω, σε μένα τα λες ρε. Έχω πάει από Παπαρασκευά, έχω πάρει 30 κιλά. Πάμε γρήγορα στη συμπάθειά μου, στη λατρεία μου, τον Παπαδόπουλα, τον οποίο πραγματικά το λατρεύω. Δηλαδή, ιδιαίτερα φέτος πρέπει να αισθάνεσαι βασιλιάς καβάλας στο άλογο. Δηλαδή, ακούς τους από κάτω να καρίζουνε και έχεις απλώσει τις ποδάρες πάνω στο τραπέζι, γιατί δεν πάει να λες, εγώ μιλάω στον πόνο. Καλά, και ποδάρες, 1,72. Σε έχω κάτω, δεν είναι. Απλά ξέρεις, θα σου πω ένα μυστικό έτσι να μείνει μεταξύ μας. Εσύ όμως μόνο το ξέρω. Δεν μας ακούει κανείς, όλοι κλείσαν τώρα. Κανένας άλλος, θα σου πω γιατί είστε έτσι λίγο μισητοί απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Προσπαθεί και διαρριγνύει στα ημάτια σου, το θέλω να δείξεις τι αυτή τη στιγμή πραγματικά. Ότι τι. Ότι δηλαδή τα Γιάννενα με καπίδισαν να μπήκαν σε άλλο στρατόπεδο. Όταν δίνεις και. Όταν παίρνεις. Ναι. Όταν παίρνεις και ένα δανεικό δύο μέρες πριν από αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Εντάξει, εσύ μου δίνεις πάσα για να έρθω να πω το αμέσως επόμενο. Όταν πέρυσι πρόπεση έπαιρνες επί Πινακίου Φακής τον Πασχαλάκη και τα πηγαίνουν να χώρισαν εδώ πέρα για τουρισμό, τότε γιατί δεν έλεγες τίποτα. Δεν ήμουν στο ραδιοφόρο. Είναι ατόμητο. Δεν ήμουν στο ραδιοφόρο. Δεν ήμουν στο ραδιοφόρο. Αν ερχόταν η Μπαρσελόνα πέρυσι και έπαιρνε τον ατόμητο, θα έπαιρνε 4. Άνε πέρα. Και έριζε τους πάντες και έχασε μόνο από εσένα πόσες φορές. Πέντε, έξι, πόσες φορές έχασε. Τέσσερις. Γιατί έχουμε καλύτερη ομάδα. Και πραγματικά. Απλά μην τα λέτε, ρε. Μην πεις, άστε έτσι, αφού φέτος το έχουνε δέσει με κορδέλα, το φέρνουνε. Ναι, ναι, όπως και πέρσι, κάτσε, γιατί διάολοι είστε εσείς όλοι. Διάολοι είστε. Φίλε, δεν θα πει πιστοσύνη σε κανένα. Σε κανένα δεν έχω πιστοσύνη μετά τα περσινά. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Λάρσον θα πεταχτεί, μη δεν είναι ο Άρης. Παγώνει η τούμπα. Η τουμπάρα. Κώστα, παλικάρι μου. Θες κάτι για τον Τσαλτίδη? Για τον Τσαλτίδη τίποτα. Για τον Τσαλτίδη δεν θα πεις κάτι. Τι να πω για τον Τσαλτίδη, είναι και Αργανός, θα λέτε μετά πηγή και Αργανός και εμείς για τον Άρη. Τι να πω για τον Άρη, φέτε σήμερα πάμε θα ρίξουμε... Φέρτε το διπλό, έτσι. Όπως ο Νέτο κάρβωσε το θόλο εκεί μέσα πριν προαμνημονεύει τον χρόνο, ξεχάσαμε πότε ήταν, έτσι θα χάσει και σήμερα και φέτος η Άρη. Ή όταν έβγανε στο κύπελο ημιτελικό ο goalkeeper που βγήκε έξω στη σέντρα. Έφτασε την ξάδερφη του με τα πόδια, άλλο δεν μπορεί με τα μάξι να μπει. Πληρώθηκε το φιλαράκι μου Παόκτσης. Έπαιξε πρόκριση Άρη, πληρώθηκε το φιλαράκι μου Παόκτσης. Είχε στοίχημα τότε. Παντού έχει φίλε. Που βγαίνει ο goalkeeper ο Τσέχος. Μηδέν δύο, μηδέν δύο δεν είχε. Που σουτάρει στις πολυκατοικίες ο Τσέχος. Ψηλός που μετά ήρθε στον Άρη. Ο Βραζιλιάνος, πώς το λέγανε που έπαιξε στον Πάο. Όχι ο Μπούτσεκ. Ο Λιμπερόπουλος ήταν. Δεν είναι ο Λιμπερόπουλος, ξένος είναι. Ποιο μάτς λέτε. Ξάνθη Άρης, κύπελο. Με τον Πενίσκο λέτε. Με τον Πενίσκο νομίζω. 0-2 κερδίσατε, παραμυντικό ήταν. Με Πενίσκο είναι τότε. Με Χατζάρα στον πάγκο. Φίλε, δεν είχε στοίχημα τότε. Για σένα δεν είχε.
Το 5 είχε στοίχημα. Είσαι παλαβός. Εγώ ρε, έχω παίξει πρώτη φορά με αυτόν το 94. Είσαι παλαβός. Το 5 είχε το στοίχημα το άλλο. Α, τι εννοεί! Τι στοίχημα, πάμε στοίχημα. Πώς δεν είχε, ρε, το 99 ήρθε το στοίχημα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σωρά. Ναι, ρε, το 2000 κάπου εκεί. Του σπόρτο, ξέρει. Ναι, τόσο νωρίς. Τεράστιο μήνυμα θαλαμοφύλακα μετά την ιστορία με τον Γιάννη Αϊγιάννη. Η ιστορία του Γιάννη Ακόντι είναι αυτή. Καλό. 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 Παιδιά, πάμε σε break. Καλό. Σας μένουνε μισή ώρα, σας μένει. Θεωρώ ότι είναι αρκετή από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Οπα. Για να διεκδικήσεις 5 εισιτήρια για το Άρης Πανιώνιος στην Καλαθόσφαιρα. Πάντα το Άρης Πανιώνιος είχε τεράστιο ενδιαφέρον στο μπάσκετ. 3 εισιτήρια για το Άρης Πας Γιάννηνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και 4 προσκλησούλες μονές, όχι διπλές, μονές, για Γιάννη Αγγελάκα αύριο Παρασκευή στο Block 33. Οδηγούμεθα εις το break με τεράστιο μήνυμα του 441 που με κυνηγάει γενικά για τον Γιάννη Αγγελάκα. Μάριο Παραδέξουτο είναι ο μόνος Έλληνας ρόκερ. Παρένθεση. Μετά από Μέλισσες και Ονειράμα. Κλείνει παρένθεση. Βάλε το ακίνδυνο τραγουδάκι. Αυτό είναι Αγγελάκας. Δεν βάζουμε Αγγελάκα. Βάζουμε μόνο τρύπες. Όχι Αγγελάκα. Μπράβο ρε 441, μου το θύμισε, τα έχω ξεχασμένα αυτά όλα, τα έχω όλα από τότε. Έχω μια ερώτηση για Παπαδόπουλα, από φίλο κτλ. Ναι. Ο μαχητικός Πας Γιάννα να λέει, πόσες τελικές έκανε χθες? Μία. Λοιπόν παιδιά, περιμένει ήδη μία γραμμή, περιμένει ήδη μία γραμμή. Δεν μπορούσαν. Λέμε για τελευταία φορά, καλημερίζουμε Γιώργο Συρίγο και το ευχόμαστε καλή χρονιά. Τεράστιος. Μαζί ο άνθρωπος και μας γύρισε πίσω. Καλή χρονιά, λες κάποιον. Όταν το λες πρώτη φορά με στον χρόνο, το λες καλή χρονιά. Αν μπει τώρα η σύζυγό σου, θα τη πω καλή χρονιά. Η ντροπή των γλυκών των Χριστουγέννων δεν κουραμπιέσαι πάνω. Ναι, αλλά η τυλιχτή του Παπά Παρασκευά είναι εφιάλτη. Νικάνε το σεξ anytime. Καλά, τόσο μα τόσο απλά. Άστο. Και ο κάνει και βίτσιο με αυτό. Στο σεξ για να πάρουν κουραμπιέ. Λοιπόν, Μάρη, αφού νομίζω ότι πλέον στο σεξ είσαι anytime. Anytime. Ναι, anytime. Λοιπόν. Ή μάλλον no, όχι. No goal. 5 εισιτήρια για no το Άρης Πανιώνιος στο μπάσκετ. Έτσι. Φίλος είναι αυτό. 3 εισιτήρια. Ας γίνει η δουλειά το Μάιο. Και εγώ τον αγαπάω. Συναδιπόρος τόσα χρόνια. 3 εισιτήρια για το Άρης Πας Γιάννηνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτή τη φορά θα έρθει ο κανονικός Πας Γιάννηνα. Μην εκπλαγείτε από την σύνθεση που θα δείτε. Κανονικά με Μιχαήλ, με Τζιμόπουλο κανονικά. Ο Παναγιώτης ο Παοξής. Και 4 μονές προσκλήσεις για την αυριανή, όχι του Σαββάτου, την αυριανή συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα στο Block 33. FM και ενώνομα τεπώνει όπως το λύσει το 54-54-526. Δεν ξέρω γιατί έχει περάσει αυτό το κλίμα. Αλλαγή χολύπτη, έχουμε Χρήστο και όση. Καλημέρα Χρήστο. Anytime λέει είναι. Σκόρερ δεν είναι. Εσύ. Κάτι τα ξέρει. Πιο πολύ ναι. Για Βούκοβιτς τον κόβω. Αυτόν κόβω. Μάλιστα. Μάλιστα. Μπράβο. Πολάκης κατά δημοσιογράφων. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Έτσι. Ο Πολάκης ναι. Δεν είναι η κλασική περίπτωση ναι. Που αν τον έβλεπες, ξέχνα τα κόμματα. Ναι. Πού θα τον έβαζες ως πολιτικό? Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, βλέπω τεράστιο μήνυμα από Άλεξ Σίλβερ. Το διαβάζουμε και πάμε γραμμές. Μπορεί να σε πει κατευθυνόμενο, τα ναι. Παίρνεις και τέτοια ναι. Τώρα. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Πες τα ρε Μάριο, ποιος Αγγελάκας, μόνο τρύπες, που αν δεν ήταν το απόλυτο κιθαριστικό δίδυμο, σωστά, Ζαμπέτος Απαδόπουλος, δεν θα τους ήξερε, δεν θα τον ήξερε ούτε η μάνα του. Και Γιώργος Καράς, το μυαλό των τρύπες, ο μπασίστας. Και από τότε που έφυγε για να κάνει σόλο καριέρα, μόνο βλακίες βγάζει, που μόνο ροκ δεν είναι. Θέλει να γίνει ο Σαββόπουλος του Millennium, αλλά με τίποτα. Πολύ καλό. Ο Θανάσης θα πω εγώ. Αν εξαιρέσεις τον Όζη, που είναι ο μόνος τραγουδιάρης που έφυγε από μεγάλο συγκρότημα και έκανε καριέρα, βάλ' τα κάτω και δες πως όλοι τους πάτωσαν. Σεμπάστιαν Μπαχ, Στίβ Πέρι και πόσοι άλλοι δεν κάνανε τίποτα. Σε λατρεύω, είσαι ο Θεός, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε λατρεύω, μπράβο, Αλεξίδη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο Θεός βοηθός. Νταλή, εσύ δεν είσαι? Εγώ είμαι, ναι. Ναι, παλικάρι μου, καλό δρόμο να έχεις. Ο Θεός βοηθός. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το Θεός βοηθός γιατί. Απαδόπουλα. Ξέρει αυτό. Απαδόπουλα. Έλα, φίλε. Είπα τίποτα για το Λάρισα, για το Ολυμπιακό Λάρισα, γιατί δεν τους άκουγα τώρα. Όχι, τα είπε ο Κούγιας, ρε φίλε, γιατί δεν τα πούμε εμείς. Βγήκε ο πρόεδρος της ομάδας και ξεφώνησε τον προπονητή του. Για ξεκάρφωμα.
Καλό. Καλό. Ωραίο. Είσαι στη λογική μου, ναι. Επιτέλους, επιτέλους λες κάτι σωστό. Επιτέλους. Έχεις δίκιο. Δηλαδή κάποιοι άκου, λέει, άκου, όντως, να παίζουν φιλικό και να λένε ότι είναι εχθρικό. Έχεις δίκιο, φίλε. Χαμέλε και εσύ, δεύτερος χαμένος. Για ξεκάρφωμα. Λοιπόν. Σου έρχεται κάποιο μάτς τέτοιο. Που να λες ότι είναι φιλικό και να λένε αυτή ότι είναι επίθεση εχθρικό. Κανένα φιλικό δεν θα ήταν ξαπλωμένοι άλλοι δυο-δυο σαν τους Χιώτες. Σε κανένα φιλικό. Δυο-δυο σαν τους Χιώτες ξαπλώνανε. Έτσι πρέπει στο ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει στην Ελλάδα. Μόνος του. Να μην έχει παρέα. Να πέφτει ο άλλος μόνος του. Ο Μάριος. Έτσι πρέπει στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν να το πάρει άλλος. Κάποτε ο Σορλέν σε σένα τον έκανε παιχταρά που όπως είπε ο ίδιος ο Κόλκας τραβούσε την κάθε κάλτσα μία ώρα σε κάθε φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Έπεφτε και τραβούσε την κάλτσα μία ώρα μέσα στο Καραϊσκάκης όταν ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα και έπαιζε μπαλάρα. Το πάρτι τους κάναμε. Άρα αυτό είναι συνώνυμο της αδυναμίας. Ξεκάρφωμα ο Κούγιας, ξεκάρφωμα και αυτοί. Μάλλον λοιπόν, χαζούς μας θεωρούν. Ναι. Λέει λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Παπαδόπουλε, φαντάζω ότι πώς έτρωγε τα νύχια του ο Μάριος εκεί στο 86, έτσι. Να αρθήσει το μάτι. Παρανηθεί δεν είχε αφήσει. Κανένα νύχι δεν έτρωγα. Επειδή θέλω το καλό της δουλειάς μου, έλεγα γιατί όχι να λήξει. Απλά αν ο Ολυμπιακός μετά τη φυγή, ας πούμε, φέρει πίν κάποιου του striker της ομάδας, έβαζε με 7 διαφορετικούς παίκτες γκολ, θα έλεγε έχει πλουραλισμό. Κατάλαβες. Ενώ πάω, παίζει μόνο κόμματα. Κατάλαβες. Κατάλαβες, Νταλή. Όλες οι οριακές φάσεις offside να είναι κατά του πάω. Και όταν είναι υπέρ του, όλοι να φαίνονται. Για να στο εργοτέλη εδώ πέρα βγάλανε μυρογνωμόνιο εδώ πέρα βγάλανε. Για να δουν αν είναι πέναλτι, αν είναι offside τον κόλ του πάω ή όχι. Παρ' όλα αυτά ήταν. Κρέμεται το χέρι του πιο μπροστά. Θα έλεγα τι άλλο κρέμεται, αλλά δεν το είπαμε, εντάξει. Μετά έρθει και το τελειωτικό το χτύπημα. Μάλλον είναι πολύ μικρό και δεν φαίνεται τότε. Το τελειωτικό το χτύπημα έρθει μετά το βράδυ, Χρήστανθε και Μάριο. Ποιο. Για να καταλάβεις πόσο πολύ αλλάζει ο ΠΑΟΚ επίπεδο, φίλε. Τόσο, Χρήστανθε, που με κιάλια, το έχω ξαναπεί, θα τον βλέπεις με κιάλια. Ναι, ποιο είναι το χτύπημα. Εγώ καταλαβαίνω την πρεμούρα σου. Το χτύπημα ποιο είναι. Απόλυτα. Έρχεται με τα γραφάρα, τι θα πει, δεν ξέρω. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Του είπα, το πρωτάθλημα αυτό του ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να το μειώσει κανένας Χρήστανθος και καλά θα το αμάρει. Καλά, φυσικά, πώς το μειώσει. Πάρτο. Έτσι, όσο και να προσπαθείτε. Καλά, αυτά να μειώσουμε ένα πρωτάθλημα που έκανε 100 χρόνια για να εσωφαρίσει τα δικά μου. Τη μίλια εμάς. Αυτά που λες, περιποιεί τη μίλια εμάς. Πάρε κανένα τίτλο που τον έχεις, έγχρωμη φωτογραφία και μετά μίλα. Είτε έγχρωμη είτε άχρωμη, 3-3. Καλημέρα. Για την ώρα είσαι μέσα από την πόρτα. Ο δανεικός. Είμαστε τα 3-2. Και τουλάχιστον ο δικός μου βάζει και γκολ αυτός φαίνεται. Βάζει και γκολ αυτός στην πόρτα. Ο δικός έκανε τις ευκαιρίες. Τα βιντεάκια που βλέπουμε προχθές. 3-2 είμαστε ακόμα. Ωραία. Θα τα δεις. Έγινε Ταλή, αγόρι μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Επιτέλους ξυπνάνε και περισσότεροι Αριανοί τώρα και βλέπουμε πολύ καλή συμμετοχή. Οι γραμμές, παιδιά, ανοιχτές. Δεν είμαστε 3-2, είμαστε 8-4. Όπως κάνεις προπαίδεια στον μπάσκετ, να κάνεις προπαίδεια και στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ, όλες 21 τι είναι. 3, 7, 21. Τι είναι 21. 10 πρωταθλήματα έχω στο πρώτο. Δεν τρέπεσε καθόλου. Η γραμμή 23-10-287-888. Πόσα δεν έχω, 10. Από κινητό 6-9-45-287-888. Α, να το αλλάξω, να το κάνω 13-3 τότε. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο πρωταθλήματα. Να λέω αυτό, 13-3. Α, ωραία, αυτό θα γράψω την επόμενη φορά. Όταν το πάρεις, τη μέρα που θα το πάρεις. Όχι, 10, νομίζω 8 έχεις. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και το 79, 79, 8. Και πριν έχω και το. Έχεις κι άλλο. Παλιά έχω ένα. Σίγουρα. Έχω και ένα παλιό δεν πριν έχω. Πριν το 79 είχες. Θα το δω. Ναι. Ένα εκατοχικό. Όχι, όχι. Προκατοχής. Εδώ να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει πάρει το πρώτο Πανελλήνιο, έτσι. Το 28. Ναι, νικώντας τον Παναθηναϊκό μέσα στο Καλλιμάρμαρο. Δεν μετράει. Μπροστά σε 40.000 κόσμο. Δεν μετράει. Παναθηναϊκούς. Δεν μετράει. Δεν υπήρχε αλφα. Γραμμή. Δεν μετράει. Δεν υπήρχε αλφα. Δεν μετράει. Δεν μετράει. Δεν μετράει! Το είπα, τέλος. Δεν υπήρχε αλφα ένα! Εντάξει, έγινε, δεκτό. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρωτάθλημα. Super League πρωτάθλημα έχει. Καλά, καλά, να πάμε. Έχει Super League! Άρα τα χαζά σου, άντε καλά. Άρα δεν μετράει. Σωστό. Γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, κύριε Βασίλη. Πάμε. Ο παδός του Ηρακλέους. Τι κάνετε. Μια χαρά, πάμε. Ο Πολάκης γι' αυτό που θα έκανε, μάλλον για Force Liverpool. Συμφωνώ. Τζόνσον, Το 30 μου λέει. Το 30 είναι το 10. Έτσι, όπως έχει τη θωριά του, ας πούμε, και την επιθετικότητα, μόνο και εκεί. Dave Johnson, Dave Johnson, με Steve Highway και Emlyn Hughes. Και Emlyn Hughes στην άμυνα. Ακριβώς. Με το προσωνύμιο τρελό άλογο, Crazy Horse. 8 είναι τότε.
Με λίγο πιο μικρό μουστάκι. Μπράβο, σε παραδέχομαι, ναι. Και λίγο πιο ίσιο μαλλί. Ναι, ναι, τότε έβλεπα. Εκεί είναι και Βρετανοί, είναι και άλλοι. Το εργοστάσιο του βγάζει αλλιώς. Εδώ πέρα λίγο του Έλληνες βγάζει αλλιώς. Στα Βαλκάνια, ναι. Κατά τα άλλα, σήμερα, παιδιά, είναι να αποτίσουμε φόρο τιμή στα τρία παλικάρια που στο καθήκον πέσανε. Ναι, σαν σήμερα είναι τα ίμια, η επέτειος των ημείων. Ναι. Ο Γελοψός, ο Καραθανάσης και ο Βλαχάκος. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι απλά ότι πέσαν στο καθήκον. Στα ανοιχτά της Καλύμνου, ε. Ναι. Στο καθήκον. Ενώ μπορούσαν να μην πάνε. Βέβαια. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων. Ωραία. Όλοι ξέρουν, ναι. Κοσμά και Δαμιανού, είναι σήμερα σημαντική γιορτή Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων. Όχι, μην μας πάνε πάνω στα κάστρα κανένα δρομολόγιο. Μάρι, οι περισσότεροι το Ανάργυροι, να θυμίσαι. Βέβαια, ναι. Διότι αυτοί που εορτάζουμε ως Αγίους, ως Ιούς και λοιπά, αναχωρητές, μάρτυρες, ναι. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν πανεπιστήμονες. Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν η προσαπάντηση του 44χρονου που σε ρώτησε. Ναι, ναι, ναι. Ή και πώς διάβαζα εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τεράστιοι. Ναι. Και επειδή εκείνη τη μέρα έπρεπε να κλείσω, ναι. Θα σου αναφέρω ένα πράγμα. Όποια, ό,τι και να διαβάσεις από τη λογοτεχνία, Ανατολής, Δύσης, Βορρά, Νότου, ναι. Αφορούν τα κτιστά. Δηλαδή τα φθατά και τα προσωρινά. Ναι. Η Καινή μας Διαθήκη είναι και τα αιώνια. Και τα νομίζω... Και επειδή είμαστε το μόνο στον πλανήτη που είμαστε δυσυπόστατοι, δηλαδή είμαστε σώμα, αίμα, οστά κλπ. Ναι. Ο τρόμος είναι. Και πνεύμα, δεν υπάρχει άλλον πάνω στον πλανήτη. Δεν είναι αδικία, δεν αδικούμε τους εαυτούς μας. Από τη μικρή μας στην ηλικία να αθλούμεθα, να τρώμε καλά, λοιπόν, να πάμε στα Ινστιτούτα Καλοπισμού, ναι. Και να παρατούμε τη ψυχή μας. Βέβαια, εννοείται. Μα εγώ ρουλιάζω σε όλους αυτούς που πάνε... Δεν το λέω για σένα, Μάρι. Εγώ το λέω για τον Μάρι. Όχι, το λέω εγώ. Δηλητηριάζει η ψυχούλα του για να μην πάρει πάω πρωτάθλημα. Για τα παιδιά, για τον κόσμο που πάει, αφιερώνει μέσο όρο τρεις ώρες την ημέρα στο γυμναστήριο και δεν αφιερώνει μία ώρα τον μήνα να διαβάσει ένα βιβλίο. Ακριβώς. Μαζί σου είμαι. Ακριβώς. Μαζί σου είμαι. Και περιποιεί τιμή, να ξέρετε, για όλους τους Θεσσαλονικείς να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Όπως περιποιούσε τιμή όταν ο Άρης έπαιρνε τα προθελήματα στο μπάσκετ. Το 85 αυτοί δεν είπαν έτσι για τον Ηρακλή όμως. Είμαστε παρατημένοι τελείως ως περιοχή πλέον. Το βλέπετε. Η Βόρεια Ελλάς. Ναι, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα, ναι. Ας αυτό, δυστυχώς. Ναι. Κάποιο πολιτικό σύστημα όμως, κύριε Βασίλη μου. Το πολιτικό με το που έληξε ο πόλεμος, έκτισε. Την το Ελλάδα σύστημα το έκανα ζήρω εγώ και εσύ. Από την πρωτεύουσα. Όχι εγώ το και εσύ. Το έκανα εγώ και εσύ το πρωτεύουσα. Έχουν ονομασία. Ποιο πολιτικό σύστημα και ποιοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Η βοήθεια από το δόγμα Τρούμαν πήγε σε πέντε οικογένειες, κύριε Βασίλη. Δεν είναι έτσι. Δεν πήγε στο λαό που πεινούσε. Όχι, πήγαινε στην ίδρυση του Ηρακλέως, Μάρια. Είναι πολύ πιο παλαιό. Δεν μιλάμε για τον πόλεμο. Θα συμφωνήσω. Όταν εφωνεύθη ο βασιλεύς Γεώργιος στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη κατοικοέδρευαν και διοικούσαν τρεις βασιλείς. Ο φωνευτής Γεώργιος, ναι. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος που μετέπειτα έγινε βασιλεύς, ναι. Και ο αδερφός του Αλέξανδρος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και εντάξει. Βρήκαν εκείνη την ευκαιρία με την δολοφονία του βασιλέως και ξαναμεταφέρθηκε η διοίκηση στην Αθήνα. Ναι. Ήταν η διχόνοια, ο διχασμός. Ναι. Αλλά το διχασμό τον έφερα εγώ και εσύ. Ναι. Διότι εμείς αποτελούμε το κύτταρο της κοινωνίας. Σωστό. Εμείς πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Η ρίζα, ο πυρήνας είμαστε εμείς, ναι. Ωραία. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος επειδή θα μας πει τραβήξτε μπροστά και μπροστά είναι η γούβα να τραβήξουμε όλοι να πέσουμε μέσα και να πούμε ότι με πήγε ο Μάριος μπροστά. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αυτά, καλημέρα σας. Ωραία, κύριε Βασίλη. Υπέροχα. Μία ακόμη υπέροχη παρουσία μάθημα ζωής. Βλέπω ότι ο Χρήστος με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε γραμμή, Χρήστο. Διαβάζει μία υπόθεση που ακόμη και σήμερα συγκλονίζει. Και ανεβαίνει πολύ ωραίο θεατρικό στην Αθήνα. Θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή για τον περίφημο δράκο του Σέιχ Σου. Έτσι. Καταπαιδίσκες. Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες στην Ευρώπη. Έτσι. Ο Παγκρατίδης ήταν γειτονάκι της χωρεμένης γιαγιάς μου, της Γλυκερίας. Και μου έχει πει πάρα πολλά πράγματα η γιαγιά μου, η Γλυκερία, που την πλήρωσε. Για να γλιτώσει γιος μεγαλοεπιχειρηματία. Όχι αριστερού, δεξιού. Μαζί μας έχουμε τις Ρούμπεν Κόλλες. Ναι. Πού τις βρίσκουμε, ρε παιδιά, στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229 και στο ρούμεν.gr. Ρούμεν, η κατασκευαστική δύναμη με εμπειρία και τεχνολογία από το 1964. Λέει ότι ακόμη μπορεί και να ζει, ο πραγματικός δολοφόνος. Ναι, εννοείται. Ναι, πολύ πολύ πιθανόν.
πολύ πολύ πιθανό, να διαβάσετε τον γύρο του θανάτου του Θωμά Κοροβίνη. Από τις λίγες εναπομείναντες μορφές της πόλης, ο Θωμάς ο Κοροβίνης. Λοιπόν. Κατά λάθος είναι και πάω, τέλος πάντων. Όσοι γίνονται τέτοιοι πάω είναι κατά λάθος, Ο Ιρακνής το βγάζει αυτό το πράγμα, είναι αυτό το πράγμα. Άλλοι τον Μαστούριδες και... και ο Άρης. Όχι, άλλοι τον Βασιλιάδες και πριν από Μαστούριδες. Ναι, το πανώ. Λοιπόν, Χρήστο Κιώση έχουμε και σιγά σιγά πάμε να κλείνουμε. Γιατί είμαι καταρχάς συγκλονισμένος με την ιστορία αυτή με την. Τι γίνεται, παιδιά, με την Πέμι Ζούνη και την Μπέση Γιαννοπούλου, την γραμματέα της. Αυτό είναι παλιό, ναι, αλλά πάει τώρα ξανά σε δικαστήριο και γίνει ιστορία. Κόπηκε η εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη, έχουν κομπεί κάτι ηχητικά. Τι έγινε, κάτι. Η δικηγόρος, συζητήκαμε από Μουράτο. Τι είναι. Μπράβο. Ο Άγγλιε από το Brokeback Mountain. Έτσι, με επικό μήνυμα να έχει έρθει στο κάντο όπως η Βικτόρια όταν κάναμε αφιέρωμα στην ταινία και μας ρωτάει ένας ακροατής, παιδιά, λέει, εγώ δεν την είδα την ταινία. Αλλά... τι ακριβώς πραγματεύεται, και στέλνει ένας μήνυμα και λέει, ένωσε τα επίθετα των δύο πρωταγωνιστών και θα βγάλει στην άκρη Τζον Πους και Τζακ Τάρια. Τζον Πους και Τζακ Τάρια. Ταινιάρα. Ταινιάρα με πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, άντε σιγά σιγά παιδιά, ακολουθεί η εκπομπή ΠΑΟΚ 25. Μεγάλες στιγμές θες έμαθα από Αριανό που άκουγε λίμπερο για περίπου 20 λεπτά τον αγώνα του ΠΑΟΚ, που σε ξέρει και μιλάτε, Παναγιώτη, πρώην συνάδελφό σου. Τώρα λέει, άκουγα στο σπίτι, λέει, κόλκα. Δώσε κι άλλο πέναντι, ρε. Δώσε ένα... δώσε κι άλλο πέναντι, ρε. Φίλε, θα μας κλείσουνε. Γιατί εγώ ρε, που, τον άκουσα, εγώ που γιατί... τον άκουσα από το 79 μέχρι και το 95 που ήμουν στο αυτοκίνητο, δεν είπε κάτι τέτοιο. Να ξέρεις. Ούτε για πέναλτι έλεγε. Δεν ούτε... μπορεί να λέει ψέματα το παιδί. Είναι, το παιδί είναι σοβαρά. Δεν ξέρω αν το παιδί λέει ψέματα. Ένας από τους δύο Αριανούς λέει ψέματα. Σου τώρα. Λέω ότι εγώ άκουσα από το 79 ναι. μέχρι το 95. Δεν το άκουσα όλα και τα 16 λεπτά. Το 79 ο Κόλκας, τι λες. Από το 79 μέχρι το 95. Το 75 μάλιστα. Είναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Δεν έχει πει για δώσε κι άλλο πέναλτι. Έχει πει ότι είναι πέναλτι του Βαρέλα αυτό που το. Όχι ναι. του Βαρέλα, ναι, αυτό μπράβο. Που το καβαλάει. Αλλά δεν το είπε έτσι. Ναι. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη για φορά. Για το διαιτητή δημόσια... είπε κάτι άλλο. Μάλιστα. Όμορφα πράγματα. Όμορφα, όμορφα, όμορφα. Έτσι. Για την καριέρα λοιπόν, του και το μέλλον του. Για τον Φώτη Φωτιάδη από την Καστοριά, έτσι. Ναι. Από τη Δυτική δεν Μακεδονία. Ξέφυγε όμως. Από τη Δυτική Μακεδονία. Για Κόλκας 1-1 στο 85 με Πας Γιάννενα. Περιμένεις, δεν ξέφυγε. Ήταν μια χαρά η μετάδοση. Περιμένεις τα πάντα. Μια χαρά ήταν η μετάδοση. Περιμένεις τα πάντα. Λοιπόν, για Άρη, όσοι στείλατε, είμαστε καλυμμένοι. Στείλανε 6 για τον μπάσκετ. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε. Θα πάρετε και οι 6. Να μην αφήσουμε απ' έξω έναν. Στείλατε 6 για τον μπάσκετ του Άρη, παίρνετε και οι 6, 3 για το ποδόσφαιρο και οι 3 νικητές. Πάμε τώρα στις πολλές συμμετοχές που ήταν και έγινε χαμός για τον Γιάννη Αγγελάκα. Μονές, τονίζω οι προσκλήσεις, μονές για αύριο Παρασκευή, Block 33. Μία μουσική ανάσα με τρύπες και λέω τους νικητές. Λοιπόν, Γιώργος Χρηματόπουλος, Γάμα Πάλα, Μιχάλης, βάλτε το όνομα εσύ. Γάμα Πάλα, Μιχάλης Τζιόλας, Γεώργιος Μπούτσης. Επαναλαμβάνω τη στρόφος. Γεώργιος Μπούτσης, Μιχάλης Τζιόλας, Γάμα Πάλα, Γιώργος Χρηματόπουλος. Πηγαίνετε αύριο στο Block 33, επίσημη ώρα έναρξης 10.30. Δεν περνάτε από λίμπερο και τέτοια. Θα είναι το όνομά σας στην guest list στην είσοδο του Block 33. Αύριο προσκλήσεις. Για Ελεονόρα Ζουγανέλη και πολύ πολύ πιθανόν για Θείο Βάνια, το αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ με τον Γιώργο Κιμούλη επισκηνής να σκηνοθετεί τον εαυτό του και τους συναδέρφους του όπως τον εκλεκτό Τάσο Νούσια. Από εμάς, το Σωτήρη Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώση να έχετε μια bloody rocking day. Εγώ πάω στο Πιπερόν Γεωργίου Παπανδρέου 25. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Ανθέων 25 για να χτυπήσω ονειρικό μουσακά. 868 Ντιλιβεριά από το Πιπερόν για ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη αλλά και μέχρι το κέντρο στην γραμμή που ορίζεται από τον Λευκό, λέμε τώρα, πύργο.